Αλληλούια, αλληλούια κυρίες και κύριοι. Στάθης και Μιχάλης Νικολαίδης στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου. Καθυστερημένα σήμερα 11 του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ νομίζω δικαιότατα και πανηγυρικά στην τρίτη θέση. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γαλατσόπουλο. Πάμε, ναι. Ναι, σίγουρα η φάση αυτή που έχει ξεκινήσει με τους τελικούς νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ ωραία παιχνίδια και πράγματι η σειρά σήμερα τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ πήρε την τρίτη θέση γιατί φάνηκε ότι στα τρία παιχνίδια ήταν καλύτερο. Αλλά εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Προμηθέα και στον ιδιοκτήτη του, τον κύριο Λιόλιο, που πραγματικά κάνει μια μεγάλη δουλειά εδώ στην Πάτρα και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι παράδειγμα και για τις άλλες περιφερειακές ομάδες, ώστε να πάμε τον μπάσκετ πιο μπροστά. Ο τελικός δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν παιχνίδια μπροστά τους. Γενικότερα, κρίνοντας το φετινό πρωτάθλημα, πώς το βλέπετε, βελτιώθηκε? Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό και επειδή πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα, ανταγωνιστικό εκεί στο βαθμό που μπορεί να είναι. Άρα είδαμε και τις μεγάλες δυνάμεις Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στους τελικούς, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα, αλλά είδαμε και άλλες ομάδες, το Λαύριο, Κολοσσός, το Ρέθυμνο, που κάναν μια πολύ καλή πορεία και νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα το φετινό, ώστε του χρόνου να έχουμε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα η ευχή μου είναι η τελική, ξεκινήσαν, γίναν τα δύο πρώτα παιχνίδια, να υπάρξει ηρεμία και να τελειώσουμε και εκεί καλά και ο καλύτερος να πάρει τον τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γαλατζόπουλος, ο οποίος, να θυμίσω, ότι είναι πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, δηλαδή των ομάδων συνολικά οι οποίες διοργανώνουν την Basket League, και από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι πολύ καλά, θυμάσαι, είχαμε βγάλει και την προηγούμενη εβδομάδα τον Σταμάτη Μουρελή, ότι το πρόβλημα της Basket League δεν είναι η Basket League, αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ΕΣΑΚΕ. Είναι η ΟΚ. Όσο το γεγονός ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο ΕΣΑΚΕ, τουλάχιστον δεν θέλει να αναλάβει την ΚΕΔ, αυτή είναι μία ανάγνωση, γιατί δεν έχει και το απαραίτητο μπακίρι για να το κάνει. Έτσι, θα πρέπει να πληρώνει δηλαδή αρκετά χρήματα στους διαιτητές. Και από την άλλη, δεν μπορεί κιόλας να το κάνει, γιατί η ΕΟΚ προφανώς για δικούς της λόγους θέλει να το κάνει η ίδια. Έτσι. Και γι' αυτό και δεν έχουμε τον έλεγχο της διαιτησίας από τις ίδιες ομάδες, που νομίζω όλοι και ανεξαιρέτως ομάδος θα σου έλεγαν ότι αυτό είναι το, αυτό το, είναι το σωστό. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Πάμε. Πάρα πολύ δίκαια. Δείξαμε με τη δουλειά μας όλο αυτό το διάστημα την πρόοδο της ομάδος από το πρώτο διάστημα μέχρι και τώρα. Και δεν μπορεί παρά να είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για την προσπάθεια που έχει γίνει και για το αποτέλεσμα αυτό που πραγματικά μας κάνει περήφανους και αισιόδοξους για τη συνέχεια. Ήταν μια χρονιά που για τον ΠΑΟ και εσένα προσωπικά είχε πολλές διακυμάνσεις. Χαρές, λύπες, κούραση, ταξίδια, χιλιόμετρα. Ποιες είναι οι κεφαλίδες, οι πρώτες που σου έρχονται τώρα στο μυαλό, καθώς τώρα τελειώνει, αλλά θα έχεις χρόνο στις επόμενες μέρες να τους σκεφτείς καλύτερα? Κοίταξε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πρώτα απ' όλα, τώρα που τελείωσε η χρονιά, να κάνουμε τον απολογισμό μας. Όπως είπες, η χρονιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παίξαμε 52 παιχνίδια, κάναμε ατελείωτες πτήσεις. Είχε η χρονιά, όπως νομίζω για όλες τις ομάδες, καλές και κακές στιγμές. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα αυτό είναι δεδομένο. Το πρόσημο για μας είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Πετύχαμε σχεδόν όλους τους στόχους που είχαμε θέσει. Στηρίξαμε πάρα πολύ τους Έλληνες παίκτες, τους Έλληνες νέους παίκτες. Νομίζω ότι ήμασταν η μόνη ομάδα σε όλη την Ελλάδα που είχε τόσο πολύ μεγάλο κορμό Ελλήνων παίκτων. Παίξαμε μέχρι τις 15 Μαρτίου με 4 Αμερικάνους. Και στην τελική ευθεία αποδείξαμε, επαναλαμβάνομαι, τη δουλειά που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μάλλον βγήκαν. Η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ. Με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και σίγουρα θα αναλύσουμε και θα κρατήσουμε για παρακαταθήκη κάποια πράγματα που μας έκαναν εντύπωση καλή και κάποια άλλα που πρέπει να διορθώσουμε. Θα μιλήσω για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι μπροστά σας, θα το συζητήσετε. Όπως είπες, δεν έχεις κάτι να μας πεις αυτή τη στιγμή. Νιώθεις δικαιωμένος για την απόφαση σου να έρθεις στον ΠΑΟΚ? Νιώθω δικαιωμένος γιατί ήρθα σε ένα σωματείο που ήθελα. Ήθελα να κάνω ένα τέτοιο βήμα. Νιώθω δικαιωμένος γιατί κατάφερα και θα έλεγα ότι εγώ δικαίωσα
με τη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί με την ομάδα, την επιλογή αυτή του ΠΑΟ. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπα, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Φέτος καταφέραμε κάποια πράγματα. Του χρόνου θέλουμε να κεφαλοποιήσουμε τη φετινή χρονιά, να κρατήσουμε, όπως είπα, τα πολύ θετικά μηνύματα που πήραμε από τις επιλογές που κάναμε και να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι εύκολο. Με το καλημέρα κάναμε ένα πράγμα το οποίο δεν είχε τεθεί σαν στόχος. Ο στόχος ήταν να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, τέταρτη θέση. Εμείς πήγαμε στην τρίτη. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που το πετύχαμε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Στηρίξαμε ένα τον άλλο στις δύσκολες στιγμές, γιατί όπως είπα υπήρχαν πολλές. Και στο τέλος δικαιώθηκαμε. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ακούμε τις δηλώσεις από το τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ. Το καταλάβατε νομίζω από τις ερωτήσεις του Χατζηγεωργίου. Έτσι ο Λασποτήρας ακούστηκε. Ακούστηκε. Εντάξει, ήταν μια χρονιά νομίζω αρκετά έτσι, πετυχημένη για τον Δικέφαλο. Ασχέτως της κούπας. Όχι, αλλού το πάω, ακόμα καλύτερα. Στο προμηθένα. Ακόμα και για την τρίτη θέση την οποία κατέλαβε στα play-offs, εγώ θεωρώ ότι και να μην το έκανε, πάλι ήταν μια πετυχημένη πορεία φέτος, γιατί πολύ απλά πήγε μακριά στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να πάει ακόμα και πιο μακριά. Στις λεπτομέρειες ουσιαστικά δεν το κατάφερε να φτάσει στους 8 της διοργάνωσης, τουλάχιστον, από εκεί και πέρα όλα γινόντουσαν. Στο κύπελο νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί. Στα ένα και δύο παιχνίδια δεν μπορείς να κρίνεις. Δεν είναι πορεία. Δεν είναι δηλαδή, πορεία. Το είναι... γεγονός ότι ο Άρης έφτασε στα ημιτελικά του κυπέλου δεν το λες και πορεία. Θα έπρεπε να το κάνουν τουρνουά. Σε ένα Σαββατοκύριακο, άλλο αυτό. Ναι, final eight και τα λοιπά. Εντάξει, έτσι, τώρα αλλά... να το κάνεις 2-3 παιχνίδια, το ένα Σεπτέμβριο, το άλλο ξέρω εγώ Γενάρη και το άλλο Μάρτιο, είναι διοργάνωση της Λούτσας. Είναι μια τέλος περιοχή πάνω στην Αθήνα κοντά. Ναι. Μπορείτε να πάτε να κάνετε το μπάνιο σας εκεί πέρα. Για μπάσκετ δεν πάτε πάντως. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Θα ψάξουμε να βρούμε κάποιο σχόλιο για την, και για τη σημερινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα για, να κάνουμε μια συζήτηση για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, εφόσον βρούμε το κενό και βρούμε και τον άνθρωπο από το Λίμπερο. Είναι και Σάββατο, ρε φίλε. Είναι και Σάββατο βράδυ. Είναι Σάββατο βράζει, γενικά, βράζει ο τόπος. Όλοι και σε κάποιο μπιτσόμπαρο θα είναι. Μπιτσόμπαρο, night club, κάτι τέτοιο. Cocktail bar. Οπότε, νομίζω ότι για να μην χάσουμε, Βασίλη, τη ροή της εκπομπής από και για να μην και χαλάσουμε τα επόμενα διαλύματα, να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, παρότι έχουμε κάνα δεκάλεπτο που μπήκαμε λόγω να του αγώνα. Να υπενθυμίσουμε το χορηγό μας, τα έπλα Παπαϊωάννου, που είναι στην Ευκαρπία, στην Οδό Αθηνάς, στα Κύρια 6. Και μπορείτε να πάτε εκεί και ωραία να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία των 50 χρόνων και να κάνετε τα έπλα των ονείρων σας, να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Μπράβο, οπότε. Ετοίμασε το σποτάκι να ακούσουμε τον το χορηγό του Αλληλούια και επανερχόμαστε, δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το ωραία έχει παίξει το διάλειμμα, ουσιαστικά πριν από 5 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε σε κανονικό ρυθμό. Νομίζω ότι είναι ιδανικός ο καιρός για να μείνεις Θεσσαλονίκη για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πολύ απλά σκέφτεσαι ότι και να πήγαινες κάπου έξω, τώρα θα βρεχεί και θα αναγκάσουν να γυρίσεις. Βρέχει. Το σκέφτομαι ανάποδα. Ξέρω εγώ, ψυχαλάει. Αναπεριοχές. Η αλήθεια εδώ, όταν καταρχάς έχει έκθεση βιβλίου. Οπότε λογικό είναι ξεκάθαρα. Πληρώνει 1-0-5 στο στοίχημα να βρέχει. Η σποραδική βροχή. Έτσι, άνετα. Φίλε, είναι σιωνιστές. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τον καιρό. Μάλλον είναι πολλά βιβλία και πολλή γνώση ελέγχουν και πολιτισμός που μαζεύεται πάνω σε αυτή την πόλη και τα σύννεφα μαζεύονται από κάτω και ρίχνουν. Βιβλία γίνονται από δέντρα. Όταν κόβεις τα δέντρα, χαλάει το κλίμα και βρέχει πιο πολύ. Κατάλαβες. Αυτό γίνεται. Κατάλαβες. Επιτίθεται η φύση πίσω. Μπράβο. Σου λέει. Χτυπώσατε τόσα βιβλία. Χτυπώσατε τόσα δέντρα για να κάνετε βιβλία. Φάτε τώρα. Πάρτε μια πλημμύρα βροχή στη μάπα. Έτσι. Αυτό. Και εντάξει, γενικότερα ρε παιδί μου, εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι καμιά ανθοέκθεση. Να φεύγουν γλάστρες στην παραλία, φίλε. Όπως και γίνει πριν από κανένα 20ήμερο, ξέρω εγώ. Που είχε γίνει εκείνη η νεροποντή και φεύγανε οι γλάστρες από την αθωέκθεση, τα φυτά στην παραλία. Δεν το έχεις δει. Στο Λευκό Πύργο. Ναι, ρε, πότε το είχα δει. Πίστευτο. Πλάκα κάνεις. Φτάσανε, ξεκινήσανε από την έκθεση και φτάσανε στο. Μέσα, στη, στη θάλασσα. Στο παρδάρι φτάσανε, ρε φίλε. Στη θάλασσα. Βόλτες κάνανε.
Αυτό μια χαρά. Βλέπεις ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη πάντως. Φτάσανε Κατερίνη. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Τώρα να αρχίσουμε να κατηγορούμε κόσμο. Αλλά, γι' αυτό δεν ξέρεις, έχει νόημα. Στείλαμε λουλούδια στα φιλαράκια μας Κατερινιώτες, φίλε. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε Μπάνε Πρέλεβιτς. Γιατί έτσι μου αρέσει το χιούμορ του και τα λοιπά. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Πρέπει υγεία. Εμείς έτσι πρέπει να παίξω. Είναι έτσι πραγματικά. Είναι έτσι πραγματικά. Η ομάδα κρατάει και αγωνιστικά ένα πολύ ψηλό επίπεδο εδώ και χρόνια. Μία φορά μετρήσαμε πόσους ευρωπαϊκούς αγώνες δώσαμε και τελευταία 8 χρόνια μετά τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχει δώσει περισσότερους ευρωπαϊκούς αγώνες, που σημαίνει ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο κάθε χρόνο. Από εδώ και πέρα, επειδή τα φετινά τα είδαμε, από εδώ και πέρα ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του σε έναν οργανισμό που σφίζει από υγεία και μπασκετική γνώση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Πρώτα, να μην ξεχάσω το πιο σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββίδη, γιατί χωρίς την βοήθειά του, στήριξή του, αυτών και των συνεργάτων του, δεν θα μπορούσαμε καν να έχουμε την ομάδα. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο γιατί οι άνθρωποι και ο κύριος Σαββίδης είναι δίπλα μας. Τώρα από εδώ και πέρα, πάντα εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Θα δούμε, θα κάτσουμε το καλοκαίρι, θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες βασικά οικονομικές και βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων θα κάνουμε σχέδια και αγωνιστικά. Πάνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος... Αυτός ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο πάλε ποτέ θρύλος αγωνιστικά. Μέσα σε ούτε μισό λεπτό airtime που λέμε, έδωσε το αντάλλαγμα. Αυτό που έπρεπε, ρε, στον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν ο χρηματοδότης. Ναι, ρε φίλε, σωστό. Πώς κάνουμε με διαφήμιση εδώ πέρα στον Παπα Ιωάννου? Έτσι, σωστό ο κύριο. Σου δίνουν 30 ευθερόλεπτα, τα 20 θα ευχαριστήσει το. Φυσικά. Ειδικά όταν η χρονιά έρχεται και. Στην πετυχημένη χρονιά. Ναι, ρε παιδί μου, έρχεται και έχει και ένα νόημα. Και ξέρεις τι. Γενικότερα, εντάξει, δεν θα πω για το τρίπτη στο Σαββίδι, δικαιότατα ο χρηματοδότης. Πρέπει να αναγνωρίζετε. Αλλά και αυτό που είπε έχει δίκιο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και σαν πρόεδρος, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια είναι πρόεδρος, πρέπει να είναι δεκαετία σίγουρα ο Μπάνε. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην είναι δεκαετία πρόεδρος, αλλά είναι σίγουρα πάνω από δεκαετία στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι και επιτυχία για τον παράγοντα ο οποίος τρέχει την ομάδα. Όχι, να τα λέω. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτό που είπε το βάζω στα σημαντικά, ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει περισσότερα ευρωπαϊκά μάτς μετά από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως, άστο. Είναι εκτός ανταγωνισμού. Καταρχάς, αυτοί πλέον τα τελευταία χρόνια παίζουν minimum 30 παιχνίδια. Οπότε εντάξει, δεν είναι. Αλλά δεν με. Δηλαδή και πάνε Final Four και πάνε άστα να πάνε. Το ζήτημα είναι άστα να πάνε μπάνε. Έτσι, είναι και το σύνθημα. Λοιπόν, είναι επιτυχία και μόνο, ξέρεις κάτι, τώρα μπορεί να βγει 23-10-287-888, θέλω τη γνώμη όχι μόνο ΠΑΟΚτσίδων, γενικότερα. Μπασκετικών, για κάποιους, όχι μόνο μπασκετικών, για κάποιους θεωρούμε ότι έχει πέσει ο πήχης για το γεγονός ότι να και τι τώρα για τρίτη θέση πανηγυρίζει, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ. Και να τι έγινε που παίζει στην Ευρώπη και τα λοιπά. Αν τα πάρουμε με βάση το τι αξίζουν αυτές οι ομάδες στην ουσία τους, δηλαδή με βάση τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτές, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και τα λοιπά, όχι απλά είναι επιτυχία, θα πρέπει να κατεβαίνουμε κάθε φορά στο λευκό πύργο κάτω και πανηγυρίζουμε. Είναι τρίτη θέση, εννοείς, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ, τα έχουμε πει πολλά. Πάλι καλά που υπάρχουν αυτά τα αθλήματα σε ένα καλό επίπεδο και φυσικά στηρίζονται από τον κόσμο αραιά και πού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Να το πω και διαφορετικά. Να το βάλω σε αντιδιαστολή με τον Άρη. Ο Άρης έχει για παράδειγμα, είναι δεύτερος στα εισιτήρια. Είναι δεύτερος στα εισιτήρια. Έτσι. Ναι, ισχύει. Μπορεί. Πες ότι δεν χρωστούσε ευρώ. Μπορεί με αυτά τα έσοδα, δηλαδή τα γελία τηλεοπτικά, τα έσοδα από τα εισιτήρια, συν τα όποια άλλα από, ξέρω εγώ, περιφερειακά, ναι, από εδώ, από εκεί, μπορείς να κρατήσεις μια ομάδα στην τετράδα για μια πενταετία. Είναι challenge. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς. Δεν μπορείς, γιατί θα αναγκαστείς να πας ουσιαστικά
budget των 500.000 ευρώ, έτσι, το οποίο, εντάξει, θα κάνει κάποιος ένα καλύτερο από σένα ή θα κάνεις λάθος επιλογές μια χρονιά και θα διαλυθείς. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Θα διαλυθείς εννοώ αγωνιστικά για εκείνη τη χρονιά. Τότε, για τον Άρη συγκεκριμένα το είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει με την περσινή καλά, εκεί χρονιά. Όπου... Εκεί ξέφυγε. Εκεί ξέφυγε ενώ ήξερε άστοτε, ο μεγαλομέτοχος του Άρεος ότι δεν έχει λεφτά και ότι δεν πρόκειται να έχει, έπαιρνε παίκτες αβέρτα για να καλύψει τα χύψη κενά που προέκυψαν. Με σαν νικίτζα και δεν συμμαζεύεται στην πορεία. Και αυτή τη στιγμή από αυτούς τους παίκτες που πήρε, γιατί από αυτούς τους παίκτες είναι τα μπαν που έχει στη FIBA, όχι σαν νικίτζε. Όχι Ντραγκίσεβιτς, πώς λεγότανε, όχι Μάρμπλ. Τέλος πάντων, έχει μια σειρά από παίκτες αυτή τη στιγμή ο Άρης που έχουν μπαν. Το λέω γιατί μου άρεσε η παραβολή που είπες, έτσι. Ο Άρης, παρότι είναι δεύτερη ομάδα στα εισιτήρια, αγωνιστικά, την τελευταία 25 ετία, παρότι ο κόσμος του τον στηρίζει και τον, πώς να το πω, είναι δίπλα στην ομάδα, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν είναι και τόσο δίπλα, τα έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει τερματίσει πάνω από τον Άρη περισσότερες φορές από το αντίστροφο στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος. Ναι, πώς το λες αυτό, τι εννοείς? Με την έννοια του ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι θέλω να πω? Τι δεν έχει λογική, δηλαδή? Δεν μπορεί να έχεις περισσότερα εισιτήρια όντας αγωνιστικά λιγότερο επιτυχημένος. Γιατί, εντάξει, και να μην έχεις πολλά εισιτήρια όντας αγωνιστικά περισσότερο επιτυχημένος. Εντάξει, αυτό εννοώ. Απλά... Και γι' αυτό το λέω και προς τους... Δηλαδή, το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας, 23-12-87-888. Θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Εγώ το πάω αλλού. Εγώ το πάω στο πόσο μεγάλες είναι οι προσδοκίες των Αριανών απέναντι φυσικά στους παοξίδες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται κιόλας για τον μπάσκετ. Εκτός από ελάχιστους οι οποίοι είναι εκεί, ας πούμε. Είναι ταγμένοι. Ναι. Ναι. Okay. Δηλαδή έχουμε από τη μία ένα υπερβολικό, ας το πούμε έτσι, αμανέ. Βλέπε Άρης. Ναι. Okay. Ότι δηλαδή βλέπεις το ρόστερ που έχεις, το οποιοδήποτε είναι αυτό, των τελευταίων ετών. Θυμάσαι ότι είχες κάποτε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Να, έχω δει εδώ πέρα, έχω δει τον Μπέλι. Και ανάθεμα. Έχω δει, να πούμε. Πρόσεξε. Το Σούμπερ. Ανάθεμα και τι μπάσκετ παίζανε στα έτη, ρε. Ναι, άστο αυτό. Άστο αυτό. Και ανάθεμα του ήταν αυτοί που το λένε. Ναι, και αυτό δηλαδή πραγματικά. Παίζει να είναι στο χωριό του, να πούμε, και να βόσκανε γελάδε. Και να τα έχουν δει όλα στο YouTube. Ναι, και ξαφνικά έχουν γίνει μπασκετάνθρωποι. Έτσι. Λες και μεγαλώσανε, να πούμε, στα σοκάκια κάθε μέρα, της Νέας Υόρκης. Κάθε μέρα βλέπουν Warriors Cavaliers, ναι, στη hometown τους. Live από το γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και οι Αριανοί και οι Παοξίδες, έτσι, πρόσεξε. Και οι Παοξίδες που σνομπάρουν και δεν πάνε στο γήπεδο. Κάθε μέρα βλέπουν Warriors. Καλά, κοίταξε, έχουν καλό μάθη. Ο Παοξής, τώρα, χωρίς να... Όχι, θέλω κιόλας. Χωρίς να θέλω... Το λέω, αλλά. Θέλεις, αλλά δεν θέλεις. Μπράβο. Sorry, not sorry. Μπράβο. Που λένε και οι Αμερικάνοι. Δεν θα μπριζώσω, αλλά θα μπριζώσω. Μπρίζωσε για να μην μπριζώσω. Ο Παοξής εκτός από την μπάλα, όλα τα υπόλοιπα τα έχει για πανηγύρι. Αυτό νομίζω το παραδέχονται 9 στους 10 Παοξίδες. Και ο ένας που δεν το παραδέχεται, δεν το παραδέχεται γιατί δεν πάει καν στα πανηγύρια. Σωστό και αυτό. Πάει μόνο στην μπάλα. Πού είναι ο Νταλγκάς του, γιατί είναι ο Νταλγκάς όμως η μπάλα? Γιατί? Δικαίως είναι ο Νταλγκάς η μπάλα. Αυτό είναι το λαϊκό άθλημα, τι να κάνουμε τώρα. Τα άλλα δεν είναι λαϊκά. Τα άλλα είναι άστα. Είναι αντιλαϊκά, ξέρω εγώ. Είναι, ναι. Επειδή είναι σε σάλα. Όχι, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Όπως και να το κάνουμε, το μπάσκετ είναι ένα πιο πολύπλοκο άθλημα. Είναι ένα πιο. Κοίταξε, η διαφορά. Θέλει λίγο παραπάνω σκέψη για να το καταλάβεις, εννοείς. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το ποδόσφαιρο θέλει υπομονή. Μπαμ, μπουμ, πάνω κάτω. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο θέλει υπομονή. Δηλαδή η τακτική του. Είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, γίνεται σε βάθος χρόνου. Εγώ για τον οπαδό είναι μιλάω. 90 λεπτό. Αυτό είναι για τον οπαδό. Αυτό που λες είναι για την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι και πιο εύκολο να το δεις αυτό. Κατάλαβες. Γιατί, ρε παιδί μου, την επιλογή ενός προπονητή, να στο πω έτσι απλά. Δεν σταματάει ο χρόνος. Δεν σταματάει ο χρόνος. Είναι μόνο αυτό. Θα την πάρει χαμπάρι την επιλογή. Το γεγονός δηλαδή ότι επέλεξε να παίξει με τρεις αμυντικούς αντί με τέσσερις. Ή ότι άλλαξε πλευρά τα εξτρέμ, ναι, κτλ. Όσο χάζος και να είσαι, το πάρεις χαμπάρι. Ενώ στο μπάσκετ είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα άθλημα το οποίο είναι άθλημα. Πώς να σου πω. Βασίζεται στην επιστήμη. Καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Είναι. Adapter, παιδί μου. Πες το, ρε. Κόλλησα τώρα να πούμε. Προσαρμογή. Προσαρμογή. Μπράβο. Άμεση προσαρμογή. Πρόσεξε.
Δηλαδή η τακτική προσαρμόζεται δευτερόλεπτο στο δευτερόλεπτο. Συνέχεια. Γι' αυτό και βλέπεις ότι άλλο επίπεδο οι προπονητές μπάσκετ, άλλο επίπεδο οι προπονητές ποδοσφαίρου. Τους βλέπεις ακόμα και συνεντεύξεις ότι είναι εύστροφοι. Είναι γρήγοροι. Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, θα σου κάνει μια, θα κάνεις μια ερώτηση στον μεγαλύτερο μπετόστοκο προπονητή τώρα μπάσκετ. Που το λες αυτό, και θα καταλάβεις, τώρα που το λες αυτό, σκέφτομαι κάποιους προπονητές μπάσκετ. Ναι. Μου έρχονται στο μυαλό συγκεκριμένοι. Εδώ, στα δικά μας τα μέρη. Ναι. Που αυτό το σκέφτονται γρήγορα, είναι εύστροφοι. Ναι. Έρχομαι σε μια κόντρα, ρε παιδί. Αν αυτοί ήταν προπονητές ποδοσφαίρου, θα γελούσε και το παραδόλιο κατσίκι. Το πόσο δηλαδή αργά στο φεστιβάλ. Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Εντάξει, τώρα το παράδειγμα τη συνέντευξη είναι ενδεικτικό, έτσι. Κάποιο μπορεί να είναι, ρε φίλε. Όχι. Να μην γουστάρει τα. Για το εύστροφοι που λες, έχω κάποια έτσι πολύ καλά παραδείγματα, αλλά δεν θα πω στον αέρα. Δεν μπορώ να τα πω. Αλλά ναι, όχι, εντάξει, αυτό που λες δεν διαφωνώ. Αλλά. Οκ, τώρα δεν θα αναλύσουμε εμείς γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων ή είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Κτλ. Εδώ μιλούσαμε για μπάσκετ. Σήμερα η μέρα είναι η μέρα κατά την οποία ο ΠΑΟΚ πήρε την τρίτη θέση. Φορέσανε ο Θοδωρής ο Ζάρας, έτσι, 2 χρόνια στον Άρη. Χάλκινο μετάλλιο δεν πέρασε στο. Συμπαίκτης μου. Συμμαθητή σου ή συμπαίκτης? Όχι, συμμαθητή μου. Στο αθλητικό. Όχι, στον Άρη Σταυρούπολης. Α, μάλιστα. Okay. Παίζαμε μαζί. Εσύ πώς. Βέβαια, εγώ πώς έπαιζα. Πώς δεν έκανα καριέρα. Έκανες καριέρα. Τι να κάνουμε, φάγανε τα κυκλώματα. Σε φάγανε τα κυκλώματα. Κοίταξε, ο Ζάρας έκανε καλές επιλογές στην καριέρα του. Και ειδικά από τα 25 και μετά έκανε έξυπνες επιλογές και δικαιώθηκε. Και η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, σε αυτό το επίπεδο των Ελλήνων παικτών, δηλαδή του να είσαι ρολίστας, το πολύ σημαντικό είναι να κάνεις το εξής. Να έχεις έναν τομέα όπου είσαι καλός. Δηλαδή ο Ζάρας έχει το τρίποντο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή πόσοι Έλληνες... Είναι ο έκτος παίκτης του τρίποντου. Πόσοι Έλληνες ρολίστες μπορούν, δηλαδή να γυρίσει ένας προπονητής στον πάγκο και να πει ναι, θέλω τρίποντο. Έλα εδώ. Δηλαδή πόσο θα γυρίσει και να το πει. Καταλαβαίνετε. Πόσοι το έχουν, πόσοι ναι. Είναι αυτή την πολυτέλεια. Ή ξέρω εγώ αντίστοιχα για το Μούρτο στον Άρη, ας πούμε. Την άμυνα, ναι. Και το γεγονός ότι είναι μακρύς, ας πούμε. Βασικά αυτό. Τον Μούρτο τον βάζει όταν θες να. Πώς το λένε, να κάνεις ασφυξία σε ένα συγκεκριμένο παίκτη. Σε κάθε περίπτωση, παίκτη. Το ξαναλέω. Ναι. Όταν κοιτάς ένα ρολίστα, κοιτάς ένα συγκεκριμένο. Άμα έχει πολλά πράγματα, δεν είναι ρολίστας. Εντάξει. Ναι. Θα ήταν βασικό σου. Ή θα ήταν ένα παίκτη ο οποίο για το επίπεδο Άρη, ΠΑΟΚ και τα λοιπά, δεν θα ήταν στον πάγκο. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν καν στο γήπεδο. Να ήταν σε άλλη ομάδα. Άρα και γυρνά και λε, αυτό. Αυτό θέλει. Τίμιος. Και θέλει επένδυση εκεί. Υπερτίμιος. Και φυσικά θέλει και τύχη στην καριέρα σου. Έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή να κάνει. Τις σωστές επιλογές, σωστή στιγμή. Ναι, να σε στηρίξουν οι σωστοί άνθρωποι. Βέβαια. Και δεν αναφέρομαι. Ο Ζάρας ανέβηκε επίπεδο. Ανέβηκε επίπεδο τα 2 χρόνια. Στον Άρη που δούλεψε με Πρίφτ. Και προηγουμένως, παιδί μου. Και προηγουμένως στον Κάου και τα λοιπά. Έχει σταθερά ένα δική πορεία. Στην τριετία Πρίφτ, αρκετοί παίκτες απέκτησαν αξία. Αυτό. Έτσι. Αρκετοί παίκτες απέκτησαν αξία. Και... Γιατί είχε τον ίδιο προπονητή και έπαιξε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Έχει σημασία, έχει την αξία του, σίγουρα. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ, για να το πάω τώρα και να το κλείσω με τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να αποκτήσει. Αποκτήσουν μάλλον υπεραξία και δικοί του παίκτες, νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξει τον Παπαθεοδόρου. Μα αν έτσι. Δεν το στηρίξει, θα είναι έγκλημα. Για να συνεχιστεί, ας το πούμε έτσι, η δηλαδή, ίδια φάση. Όταν στην πρώτη χρονιά ξεκινάς θεόστραβα και το καταφέρνεις και το γυρνάς, γιατί εν τέλει οι επιλογές σου ήταν αυτές οι οποίες και οι επιμονείς αυτές ήταν αυτές που σου οδήγησαν εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια λογική μπασκετική ή ποδοσφαιρική να το τέλος πάντων να αλλάζει έναν πετυχημένο προπονητή. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα εγώ το λέω με την έννοια ότι βλέπεις, είπε κάτι ο Γαλατσόπουλος και εκεί θέλω να σχολιάσω, βλέπεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ φέτος, έτσι, ένα ρόστερ το οποίο απαρτίζεται από Έλληνες καλούς αλαρολίστες, έτσι, μια πεντάδα Μαργαρίτη, Κόνιαρη. Ο Κόνιαρης είναι πρόσπεκτ, εντάξει, μπορείς να πεις. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν τον λογίζει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, ιδανικός είναι. Ναι. Είναι και ιδανικός κτλ. Πού το πας. Και έχει 4-5 Αμερικάνους οι οποίοι είναι καλοί, αλλά average. Έτσι, ναι. Και αυτή η ομάδα είναι στην τρίτη θέση. Έτσι. Και μιλάει ο Γαλατσόπουλος για ανταγωνισμό στο φετινό μπάσκετ. Ο οποίος ανταγωνισμός όμως προήλθε από πτώση του αγωνιστικού επίπεδου. Κοίταξε, αυτό σαν
Σαν δύο πρόεδρος δηλαδή... του ΕΣΑΚ κάποιος, ναι. Θα πήγαινε και θα έλεγε, δηλαδή, φίλε. Δηλαδή βλογάει τα γένια του. Είναι σαν να λέμε. Ενώ το άθλημα. Βγαίνουν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης και σε κάτι τρίμηνα, ναι, που παρουσιάζει συν και... βγαίνει και λέει παρουσιάσαμε ανάπτυξη. Κάναμε ρε φίλε, αλλά πέσαμε 30% τον προηγούμενο μήνα. Το γεγονός ότι ανέβηκε, δηλαδή, ναι, συμφωνώ σε αυτό ότι έχει πέσει το επίπεδο πάρα πολύ. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει πέσει. Το ότι έγινε και λίγο πιο. Και σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει το πέσει. Το ότι βρέθηκε ο Προμηθέας στην τετράδα, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις είχαν προβλήματα σε άλλο επίπεδο. Ακριβώς. Δηλαδή, η Άκη είχε προβλήματα φέτος στο κομμάτι. Της διατήρησης του ρόστρα της, άλλαξε πάρα πολύ. Προβλήματα ομοιογένειας. Καθόλου τη χρονιά. Καθόλου τη χρονιά. Άλλη ομάδα ξεκίνησε, άλλη ομάδα τελείωσε. Έδωσε βάση αλλού. Έδωσε βάση και στο κύπελο, στον τελικό εννοώ. Και στο Champions League. Και στο Champions League, ειδικά εκεί. Και από εκεί και πέρα, προφανώς ξεφούσκωσε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν της δίνει κάτι διαφορετικό. Έτσι, από τη στιγμή που κατέκτησε το Champions League, ούτε εδώ, εδώ υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Άρης στο Champions League. Που βγήκε ένατος. Μάλιστα. Έτσι. Σου λέει, ποιο το. Δεν υπάρχει κίνητρο. Δεν υποτιμά, αυτό δεν υποτιμάει καθόλου την, τη σκούπα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι, όχι, ο οποίος έκανε σκούπα και στην ΑΕΚ, έκανε σκούπα και στον Προμηθέα. Ακριβώς. Σκούπισε καλά. Ένα ο ΠΑΟΚ και η Γόριος. Δηλαδή, ο Προμηθέας από την άλλη ήταν μια ομάδα η οποία προφανώς δεν έχουν βγει προς τα έξω κάτι το διαφορετικό. Πλήρωνε στην ώρα της. Είχε ένα προπονητή από την αρχή της χρονιάς. Είχε ένα πλάνο από την αρχή της χρονιάς. Πήγε καλά. Προσοχή. Πολύ σημαντικό. Δεν είχε δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Κάποιοι προπονητές, μάλλον όλοι οι προπονητές, βγαίνουν και σου λένε ότι εγώ θέλω δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Γιατί έτσι μπορώ να φτιάξω ομοιογένεια εντός του γηπέδου. Παιχνίδια θέλω. Δεν θέλω προπονήσεις. Τι να τις κάνω τις προπονήσεις. Οι προπονήσεις σε αυτό το επίπεδο δεν γίνονται όπως γίνονται σε ακαδημίες. Του τύπου τους βάζεις όλους μέσα κτλ. Τρέξτε. Οι προπονήσεις γίνονται, αφήνεις τους παίκτες πρακτικά να προπονηθούν ατομικά και μετά για ένα διάστημα αυτής. Θα έχεις τους βάλεις μέσα μαζί, για να μιλήσεις και τα λοιπά. Ναι. Και... Δεν είναι κάθομαι τρεις ώρες και κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση. Άλλη προπόνηση κάνει ένας ψηλός, άλλη προπόνηση κάνει ένας παίκτης ο οποίος είναι τραυματίας, άλλη προπόνηση κάνει ένας κοντός και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή μην το βλέπουμε κάπως. Έτσι. Στο NBA που το ανέφερες πριν, πρακτικά δεν κάνουν καν προπονήσεις. Με την έννοια την ευρωπαϊκή. Οι προπόνηση που κάνουν είναι πριν το παιχνίδι. Αν δεις ξεκινάνε ζέσταμα. Φίλε, το θυμάμαι τώρα εδώ στους τελικούς και ανατρίχιασα. Το μάτς ήταν 4 ώρα το βράδυ Ελλάδος και εγώ έφευγα από τη δουλειά 4 και κάτι. Έτσι. Και εκείνη την ώρα μπαίνω στο Twitter και βλέπω το LeBron James να κάνει ζέσταμα. Του καταλαβαίνεις. 12 ώρες πριν το μάτς. Τι προπόνηση να κάνει αυτό που παίξεις, πλάκα μου κάνεις. Με την έννοια ότι να τους μαζέψω όλους τους παίκτες στο κέντρο και να τους πω άντε καρντάσια και πάμε να πιάσουμε εκείνον καλά, και πάμε να πιάσουμε τον άλλο. Έχει... Αυτά είναι παιδιά, είναι χαμηλού, είναι δείγματα χαμηλού επίπεδου. Εντάξει. Έτσι. Ο αθλητισμός έχει προχωρήσει. Ξεκινούν αυτοί οι αθλητές υψηλού επίπεδου, ξεκινούν από μόνοι τους και κάνουν προπόνηση ώρες πριν έναν αγώνα. Πολλές ώρες πριν έναν αγώνα. Δεν κάνουν 12 ώρες συνεχόμενα προπόνηση. Άρα θα πει μέσα, θα κάνει ένα μισά ώρα τα σουτάκια του. Πρέπει να κάνει 500 σούτ εκείνη την ώρα. Έτσι, θα πάει μέσα, θα πάρει ξέρω, θα κάτι βάρι. Σε. Πώς το λένε, θα κάνει βάρι. Λίγο κρεατίνη. Μπράβο, θα βάρει. Όχι μετά με τον φυσιοθεραπευτή να κάτσει να κάνει. Μην κοιτάς που ο MB του τρώει μπέργκερ και πίτσε πριν του αγώνε. Ναι, ο καθένα ό,τι θέλει. Δεν παίζει ρόλο αυτό, να ξέρεις. Το ξέρω. Μπορεί να βοηθάει. Εξαρτάται τι διατροφή κάνει ο κάθε παίκτης και τι έχει συνηθίσει. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι από τη μία είναι καλό το να παίζεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Από την άλλη όμως, για ομάδες οι οποίες. Έχουν ένα περιορισμένο ρόστερ και όταν εννοώ περιορισμένο είναι 7-8 παίκτες. Το rotation των μπασκετικών. Ναι, βέβαια. Δεν μπορείς να πας σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα γιατί όχι. Θα έχεις καταπώνηση, είναι... θα έχεις προβλήματα στο ο κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου μπορεί να πάει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, το απέδειξε και φέτος γιατί έκανε και... Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως έκανε και τρεις αλλαγές, ναι. Έτσι. Ο Παπαθοδόρου είπε για ότι έπαιξε με λιγότερους Αμερικανούς, αλλά τους πήρε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Έτσι. Ναι, γιατί μιλάω για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι υπάρχει μια κατάσταση. Θα έπρεπε να πει και να ευχαριστώ στην δίκηση που μου έφερε τις παίξεις που ήθελα. Έτσι. Είναι μια κατάσταση normal, τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε εκεί. Ναι. Ο Άρης μπορεί να έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω, ο Αγγέλου ζήτησε είναι να έχει. Είναι κομβική. Ο Αγγέλου ζήτησε να έχει. Ο κάθε προπονητής ζητάει να έχει. Αλλά αν ο Άρης δεν βγάλει τον μπαν και έχει πρακτικά 7 και 8 παίκτες ρόστερ, γιατί να έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Γιατί ναι, για να κάνει δύο-τρεις γκέλες από το πουθενά επειδή θα είναι κουρασμένος από ένα ταξίδι. Γιατί είναι και το Basketball Champions League. Είναι τώρα μια διοργάνωση που παίζουν κάτι Ουκρανοί, κάτι δεν ξέρω εγώ, κάτι Φιλανδοί και κάτι τέτοια. Ή κάτι ταξίδια τα οποία είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις σε πρωτεύουσες
χωρών έτσι, υψηλού βιωτικού επίπεδου που και πτήσεις υπάρχουν και γενικότερα είναι πολύ εύκολο να βρεις ας πούμε διαμονή κτλ. Από το να τραβιέσαι με λεωφορεία από το ένα μέρος στο άλλο, να πούμε μετά από αεροπορικό ταξίδι. Έτσι. Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ένας φίλος και λέει η φετινή χρονιά, λέει, γιατί μιλάμε για Άρη και ΠΑΟΚ, ναι, για τον κυτρινό μαυροδικέφαλο, εννοεί την ΑΕΚ, δεν είναι άξια λόγου για τον μπάσκετ. Ναι, είναι. Προφανέστατα. Είναι. Και είναι. Αλλά όχι στο πρωτάθλημα. Ναι, στο πρωτάθλημα επέλεξε, καμία σχέση. Πολύ σωστά, επέλεξε βλέποντας ότι μπορεί να προχωρήσει το Champions League, να πάει και να τα παίξει όλα για όλα εκεί. Εντάξει, το γεγονός ότι στα play-offs, όχι δεν το παράτησε, απλά στα play-offs ήταν δύο παιχνίδια στα οποία εγώ θεωρώ ότι ήταν αδιάβαστος ο Σάκοτα. Τελείως. Δηλαδή όταν αφήνεις τον υψηλό ρυθμό και ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον ρυθμό είναι πολύ καλύτερος από σένα, έτσι, είναι σαν να παίζεις τα παιχνίδια στο 50-50. Και με έναν πιο ξεκούραστο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Ενώ η ΑΕΚ ήταν... είχε τα περισσότερα παιχνίδια της τάχη εκεί πέρα. Η ΑΕΚ έκανε πολύ καλή κίνηση με τον Γιαννόπουλο. Αν ισχύει αυτό που διάβασα ότι τον είχε κλείσει. Καλός παίκτης. Δεν βρίσκεις εύκολα Έλληνες ποιοτικούς παίκτες. Β' διαλογής που λέμε. Δεν είναι παίκτης EuroLeague, ας πούμε. Δεν είναι παίκτης επίπεδου. Όχι, αλλά. Πώς το λένε, Παπαπέτρου και Παπα-Νικολάου. Εντάξει, οκ, okay, αλλά πού να βρεις τέτοιους παίκτες. Να τους πληρώσεις καλά. Έτσι. Αυτοί οι παίκτες άνετα μπορούν να βρουν ένα πολύ καλό. Μεγάλο το στοίχημα. Απλά το ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετικό. Σαν τον Προμηθέα, σαν τον Ρέθυμνο, σαν άλλες ομάδες που βλέπεις πάνε καλά, ναι, να παίζεις 26 παιχνίδια το χρόνο και είναι τελείως διαφορετικό να παίζεις 40 πλάς παιχνίδια το χρόνο. Μπορεί για τους παίκτες και για την ομάδα σαν ομάδα να υπάρχει πιο καλή εξέλιξη, δηλαδή να μπορεί να παρουσιάσει ένας προπονητής μια καλύτερη δουλειά, αλλά στο κομμάτι της βαθμοθυρίας, δηλαδή το να μαζέψει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες κτλ., δεν πάει. Δεν πάει το πράγμα. Σε περιορισμένο budget δεν βγαίνει. Άρα, για να σου απαντήσω, εγώ, σαν Στάθης, αν ήμουν προπονητής στον Άρη, δεν θα επέλεγα να παίξω στην Ευρώπη. Όσο υποτιμητικό και αν ακούγεται αυτό για ομάδα με τον brand name, ναι, του Άρη. Ναι. Εντάξει, το να μην παίξει Ευρώπη τώρα. Που υπάρχουν 4 οργανώσεις στην Ευρώπη. 4 υπάρχουν, ρε φίλε. Έτσι, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν μπορεί να παίξει. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν το συμφέρει να παίξει ή όχι. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Οψόμε. Η Ευρώπη είναι, ρε παιδί μου, χαϊλίκη. Όχι, στο μπάσκετ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γενικότερα είναι ένα θολότοπιο στο μπάσκετ την τελευταία 15 ετία, για να μην πω και παραπάνω. Και επαναλαμβάνω ότι το επίπεδο στο Champions League είναι χαμηλότερο και από το EuroCup. Ξεκάθαρα. Μετά από 2 χρόνια είναι που υπάρχει αυτή η διοργάνωση. 2 χρόνια. Νομίζω αυτό έχει γίνει. Πώς θα το πω. Είναι, θα λέμε φάνες. Ότι είναι χαμηλότερο το επίπεδο και δεν φταίνει σε αυτό μόνο το επίπεδο των ομάδων που παίζουν σε αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Και διαιτητές, το κομμάτι οργάνωση, το κομμάτι γενικότερα εμπειρία. Ναι. Αν θέλει, ίσως είναι και ο τρόπος που είναι φτιαγμένο, έτσι. Με τους ομίλους, προκρίσεις, ξανά ομίλους, ξανά knockouts με διαφορά πόντων, ναι, κτλ. Είναι γενικότερα παλιακό. Όχι. Παλιακό. Ναι. Λοιπόν, 8.30 πήγε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. 8.30 είναι μέχρι και τις 10 εδώ στους 107 και 4 στον FM. Αλληλούια, ακούτε. Μιχάλης και Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Επιστρέφουμε παραμένοντας πάντα στο post-game, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Για την κατάληψη της τρίτης θέσης στα play-offs. Νίκος Μοσχοβίτης στην άλλη άκρη. Καλησπέρα, χαίρετε. Νίκο. Χαίρετε, παιδιά. Χαίρετε. Θέλαμε την άποψή σου και νομίζω ότι ήσουν ο ιδανικό. Θέλαμε την άποψη κάποιου παιδί μου ο οποίος έχει παρακολουθήσει στενά όλη τη χρονιά φέτος και μιας και τελείωσε πλέον αγωνιστικά, είσαι ο ιδανικότερος για να βγάλεις το απόθεγμα. Κοίταξε, είναι μια χρονιά η οποία είχε τέτοια πάνω κάτω που δεν είναι συνηθισμένα. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα καλοκαίρι με αρκετές προσδοκίες με βάση τις κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ. Η σεζόν ξεκίνησε όμως μετά από την προετοιμασία πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, με τραυματισμούς, με άσχημα αποτελέσματα, με κακό κλίμα γύρω από την ομάδα. Και κλείνει εντυπωσιακά, και λέω εντυπωσιακά γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε πραγματικά ένα τρομερό δεύτερο μισό τη σεζόν και μάλιστα μετά πάλι από μια όχι αποτυχία, από ένα κακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής,
όταν ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Καρσίακα, δεν πίστευα ότι μπορεί να το γυρίσει. Δεν πίστευα ότι θα βρει το κουράγιο και όλα αυτά που χρειάζονται ούτως ώστε να τελειώσει τη χρονιά καλά. Και όμως από τότε ο ΠΑΟΚ δεν έχασε από κανέναν άλλον πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτό τα λέει όλα. Αν θυμάμαι καλά είναι 18 παιχνίδια μετά από εκείνο το μάτς η ήττα στην έδρα της Κίνης που ήταν Φεβρουάριο. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τους πάντες μέσα έξω πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Για αυτά τώρα μπορείς να βρεις πολλές εξηγήσεις, έτσι. Εγώ νομίζω ότι όλη η χρονιά του ΠΑΟΚ αλλάζει σε εκείνο το τρίποδο του Ζάρα στο Παλέ. Και είναι μια νίκη που έρχεται με τον τρόπο που έρχεται, που αλλάζει την ψυχολογία και την αυτοποίθηση όλων. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγαίνουν πολύ καλύτερα τα στοιχεία παιχτών που είχε ο ΠΑΟΚ. Επίσης ο ΠΑΟΚ φέτος έκανε κάτι το οποίο όχι δεν είναι συνηθισμένο, αλλά είναι και λίγο συγκυρία, είναι και λίγο τύχη. Με τις επιλογές που έκανε το καλοκαίρι αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές. Από τις αλλαγές που έκανε κατάφερε να πάρει πάρα πολλά. Δηλαδή όταν κάνεις αλλαγές μέσα στη σεζόν λες ότι περιμένεις και λίγο να δεις πώς θα πάει, είναι και λίγο ρίσκο, είναι και λίγο ότι θα βρεις τον δρόμο σου και όλα αυτά. Και όμως ο ΠΑΟΚ με τον Γκος που ήταν νομίζω η κομβική αλλαγή τότε με την απόφαση με τον Ντίλαρντ, με τον Γκος βρήκε έναν παίχτη που του έλειπε πάρα πολύ, έναν παίχτη δηλαδή ο οποίος θα παίρνει ψηφιακές αποφάσεις και πρωτοβουλίες που θα ξεκλειδώνουν την ομάδα. Στην πορεία προέκυψε ένας παίχτης όπως ο Πέτε Γουέι, ο οποίος στα πλέον ήταν πάρα πολύ καλός, παρότι ήρθε πιο αργά από όλους, όταν βρήκε και κατάλαβε τον ρόλο του μέσα στην ομάδα έδωσε πάρα πολλά και είναι και ένας, επειδή έχει τέτοια στοιχεία στο παιχνίδι και πάρα πολύ εντυπωσιακός παίχτης. Ο Τζάξον ήταν λίγο διαφορετικός. Σίγουρα δεν ήταν κλάσεν, δεν ξέρω αν πώς ξεκίνησε η χρονιά. Νομίζω έχει περισσότερα πράγματα να δώσει από τον Καναδό. Αλλά είναι και ο τρόπος του ΠΑΟΚ τέτοιος που παίζει, που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να φανεί ο Τζάξον. Και για μένα ένας ακόμα παίκτης ο οποίος πρέπει να σταθούμε είναι ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Νομίζω έχει κάνει την πιο γεμάτη του σεζόν με τον ΠΑΟΚ φέτος. Πάρα πολύ καλή χρονιά. Πολύ ταιριαστός ο ρόλος του φέτος. Δηλαδή να είναι παίκτης ο οποίος κλείνει τα παιχνίδια, δηλαδή να μπαίνει σε έρτη περίοδο και να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες. Και νομίζω ότι αυτός ο ρόλος του 4-5 που είχε φέτος, και όχι τόσο πολύ 4, γιατί περνάνε λίγο και τα χρόνια, βαραίνουν και λίγο τα κορμιά, του τέριασε πάρα πολύ. Έτσι όπως τελειώνει η χρονιά, σίγουρα είναι πολύ επιτυχημένη για τον ΠΑΟΚ, με βάση αυτά που έθεσε το καλοκαίρι ως στόχο, το μπάσκετ που έπαιξε από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι η χρονιά κλείνει με πολλά χαμόγελα. Πολλά χαμόγελα, και εγώ θα έλεγα ότι ίσως να άξιζε και λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια φέτος του ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά που έπαιξε και ωραίο μπάσκετ. Έπαιξε καλό μπάσκετ, έπαιξε μοντέρνο μπάσκετ, έπαιξε γρήγορο μπάσκετ. Νίκο, πριν την αντιπαραβολή, αν θέλεις, των εισιτηρίων του Άρη με την πορεία του ΠΑΟΚ. Και αυτό που είπαμε είναι ότι θα είχε λογική να ήταν το ακριβώς αντίστροφο. Βάση πορείας, βάση εμφανίσεων, βάση. Και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν αρχίσουμε να ψάχνουμε εξηγήσεις, μπορούμε να βρούμε πολλές, έτσι. Όχι, το λέω με την έννοια ότι όντως δείχνουν εκεί στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι είναι ένα τμήμα που αξίζει να στριχτεί και αυτό σε μεγάλο βαθμό, έτσι, από τον κόσμο. Κάνουν δουλίτσα, τώρα, να το πω έτσι. Ναι, ειδικά φέτος, ωραία, αυτό το οποίο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτά που είπε το καλοκαίρι και σε αυτά που έκανε ήταν και λίγο παραπάνω πιο συνεπής σε λόγια και πράξεις. Δηλαδή φέτος έθεσε στόχο τετράδο, δηλαδή ένα βήμα παραπάνω από πέρσι. Εντάξει, κοίταξε, το είπε και ο Παπαθεοδόρου και προς τιμή του, νομίζω ότι σε αυτά βοηθάει και ο παράγοντας, με συγκυρία τύχη, πες το όπως θέλεις. Μα έτσι είναι, φυσικά δεν το συζητάμε. Αλλά προφανέστατα και είναι πλέον επιτυχημένος με βάση τους στόχους που έθεσε. Η επόμενη μέρα, Νίκο, τι λέει? Καταρχάς, Παπαθεοδόρου υπάρχει? Το θεωρείς λογικό? Έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Α, έχει, γιατί το έγινε μια ερώτηση στην ΕΡΤ ότι αν θα συνεχίσει και είπε ότι αυτό ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Φαντάζομαι ότι εννοούσε δεν έχει συζητηθεί η στόχη κτλ. Έχει δεύτερη, έχει διαιτέ συμβόλαιο. Κοίταξε τώρα, από ρόστερ εδώ, εντάξει, είναι διάφορα τα ζητήματα. Για την επόμενη σεζόν έχει συμβόλαιο ο Κόνιαρης, το τελευταίο
χρόνο του συμβολέου του. Πιθανολογώ ότι κάποια στιγμή, είτε φέτος είτε του χρόνου, θα γίνει κάποια κουβέντα στην προσπάθεια να μεγαλώσει το συμβόλαιο. Καλύτερα έχει φέτος. Και εγώ αυτό λέω. Έχει συμβόλαιο ο Ζάρας για ένα χρόνο ακόμα. Έχει συμβόλαιο ο Χρυσικόπουλος για δύο χρόνια ακόμα. Ο Μαργαρίτης δεν έχει. Μαργαρίτης δεν έχει. Κουβέντα με τον Μαργαρίτη έχει γίνει εδώ και καιρό, αλλά νομίζω ότι τώρα θα τεθεί σε πιο ουσιαστική βάση η κουβέντα που έχει γίνει. Νομίζω ότι ο Μαργαρίτης, αν δεν συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι 11 θα πάνε να τον πάρουν. Να το πω πολύ απλά. Καλά, ξεκάθαρα. Για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια κίνηση ουσίας. Έτσι. Αυτό, πόσο μάλλον για ομάδες οι οποίες δεν έχουν και φανέλα, που λέμε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, και ο Προμηθέας νομίζω ότι θα ενδιαφέρεται για τον Μαργαρίτη, και ο κάθε Προμηθέας, ας πούμε. Όχι, εγώ νομίζω ότι αν ο Μαργαρίτης βγει στην αγορά, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, να μην πω για όλους, να μην βάλω και τους δύο μέσα, τους μεγάλους, για όλους τους 12 τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης που ξέρεις ότι είναι το κασέ του, Νίκο. Πάρα πολλά πράγματα. Κοίταξε, ο Μαργαρίτης τώρα και με την παρουσία στην εθνική ομάδα, σίγουρα έχει ανεβάσει λίγο το κασέ του. Στον ΠΑΟΚ ήταν στα 60-70. Νομίζω ότι θα ανέβει λίγο και η υπόθεση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, σαν ένας καλός Αμερικανός. Ένας φτηνός Αμερικανός, τέλος πάντων. Ναι. Απλά επειδή και ο Μαργαρίτης όλα αυτά τα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός του. Στον ΠΑΟΚ δεν το λένε για να το πούνε, ότι τους εκφράζει πάρα πολύ ο τρόπος, ο αθλητής Μαργαρίτης, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή είναι ένα παιδί που έπαιξε μπάσκετ από τα 29 και 30 του μετά, εννοώ μπάσκετ στην Α1, και κατάφερε στα 35 του να πάει στην εθνική ομάδα, έστω και σε αυτή την εθνική ομάδα, έτσι. Με τους, τι να πω, την εναλλακτική εθνική. Και έχει δεθεί και ο ίδιος με την ομάδα, πιστεύω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και με την πλευρά του, ώστε να συνεχίσει για ένα ή δύο χρόνια ακόμα. Νομίζω ότι μεγάλωσε, αν είναι υγιής, γιατί και παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί από έναν τραυματισμό στο γόνατο, αν είναι υγιής, νομίζω ότι έχει σίγουρα δύο καλά χρόνια μπάσκετ ακόμα. Στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Για τους Αμερικάνους δεν τολμώ να σε ρωτήσω, Νίκο, γιατί ξέρουμε ότι το πεδίο με τους Αμερικάνους είναι κινούμενη άμμος πάντα. Ναι, αλλά τους Αμερικάνους παρόλα θα πρέπει αυτά, πάντα να περιμένεις. Ναι. Παρόλα αυτά, επειδή ένας παίκτης όπως ο Γκος, ο οποίος νομίζω έκανε την διαφορά φέτος, νομίζω ότι θα θέλει κάποιος να μάθει, ρε παιδί μου, γιατί αυτός ο παίκτης, ή τι απαιτείται για να μείνει κτλ. Υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο παρασκήνιο? Ότι έχει γίνει μια κουβέντα έτσι ερευνητική, έχει γίνει. Με τον Γκος τώρα τι γίνεται, εκτός από αυτό που αναφέρεις ότι είναι Αμερικανοί και όλα αυτά. Ο Γκος είναι και 35, δηλαδή. Μάλιστα. Ο Γκος ξέρει ότι ψάχνει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο, να το πω έτσι πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο οικονομικό του κομμάτι, που όπως θα δείχνουν δεν θα αλλάξει, θα είναι δηλαδή στο ίδιο επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει από πέρσι αποφασίσει, επειδή πλέον δεν έχει τον 99 που είχε τα προηγούμενα χρόνια, σταδιακά και με βάση αυτά που μπορεί να δώσει, να ανεβάζει λίγο-λίγο τον μπάτζο του. Ωραία. Δηλαδή αν φέτος το budget ήταν στα 6-6,5 εκατοστάρικα, του χρόνου ανέβει στα 7-7,5. Ωραία. Οπότε δηλαδή να μπορεί να δώσει ένα-δυο καλά συμβόλαια για τα δικά του επίπεδα σε Αμερικανούς. Ο Γκος είναι στα 35 του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε 9 χρόνια στην Ιταλία. Δεν είναι δηλαδή κάποιος παίκτης που ξέρεις έπαιξε κάποια καλά χρόνια σε καλά πρωταθλήματα και ξαναήρθε τώρα στο προσκήνιο. Είναι παίκτης που πραγματικά έκανε πολύ καλή καριέρα στην Ιταλία και με τη Virtus Roma και με τη Βενέτσια. Οπότε έχει και καλό όνομα στην αγορά. Είναι 35 χρονών. Πιθανολογώ ότι μετά από τέτοια χρονιά, αν θα βγει στην αγορά ο Γκος και θέλει να βρει ένα καλό συμβόλαιο, θα το βρει στα λεφτά που θέλει. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση. Νομίζω ότι από τους Αμερικανούς που έχει ο ΠΑΟ και θέλει να κρατήσει, έτσι. Γιατί θεωρώ, ας πούμε, ότι μπορεί στη θέση του Γκουρμπάλη να ψάξει να βρει κάποιον άλλον. Μπορείς θέση του Τζάκσον επίσης να ψάξει να βρει κάποιον άλλον. Δεν έχει κάποιος Αμερικάνος συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά όμως. Όχι, όχι, κανένας. Κοίταξε, εγώ νομίζω, Νίκο, ακόμα και οι κινήσεις, ακόμα και οι Αμερικανοί οι οποίοι δεν έκατσαν μέχρι το τέλος, αυτοί που έφυγαν δηλαδή, θεωρώ ότι δεν ήταν κακές επιλογές. Ή τουλάχιστον στο value for money που λέμε, δεν ήταν κακές επιλογές. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να στηρίξει τον Παπαθεοδόρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί απέδειξε την πρώτη χρονιά, για να μην πω για τα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του. Έτσι. Mm-hmm. Απέδειξε ότι ξέρει να βρίσκει λαβράκια που δεν κοστίζουν πολύ και μπορούν να προσφέρουν αρκετά, έτσι. Ναι, καταρχάς, κοίταξε, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες και είμαι γενικά της άποψης ότι κανένας παίχτης δεν είναι κακός.
Οποιοδήποτε παίκτη μπορεί να κολλήσει σε μια ομάδα για να κάνει παπάδες και την επόμενη χρονιά να πάει σε μια άλλη υποτίθεται καλύτερη και να μην κάνει τίποτα. Το χαρακτηρίζω κακώς αν έχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι πολύ μεγάλο και εκεί προκαλέσει πρόβλημα και μελλοντικά. Ναι, ναι. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ντίλαρτ κάποια στιγμή δεν θα παίξει τον μπάσκετ που ξέρει να παίξει. Κάποια στιγμή θα το παίξει. Ναι, εντάξει, δεν κόλλησε. Ο Πάοκ Πόνταρος θα το έπαιξε σε αυτόν. Δεν το έπαιξε. Τον άλλαξε. Σε αυτό που λέει τον Παθεοδόρο δεν έχει άδικο. Το έχουμε ξαναδεί. Τώρα το βράδυ νομίζω είναι ο τελικός στην Ιταλία, παίζει Τρέντο με την Αρμάνι, σε Τρέντο παίζει ο Χογκ. Το Χογκ τον είχε φέρει στην Κηφισιά με 1200 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, και επειδή ο Παθεοδόρου είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου για να μην παρεξηγηθώ, είναι λίγο μπάσκετ φρικ, είναι αρρωστάκι ρε παιδί μου με το μπάσκετ. Ωραία, θα κάτσει και θα δει και παιχνίδια από γιατί ένας Αμερικανός που του είπανε παίζει στην, ξέρω εγώ, Α2 Ισραήλ. Κοίταξε, είναι και η ηλικία, έτσι. Είναι και η ηλικία, ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι μοντέρνος προπονητής, ο οποίος θα κάνει και άλλα πράγματα εκτός του να το παίξει coach, ας πούμε. Δεν θα περιμένει, να το πω απλά, να του φέρει ένας manager δύο βιντεάκια από παίκτη για να... Θα κάτσει να κάνει και μόνος του το... Έτσι είναι. Επίσης, επειδή μιλάμε τώρα για τους Αμερικανούς, ο ΠΑΟΚ φέτος στοχευμένα έδωσε ρόλο, χώρο, χρόνο σε Έλληνες παίκτες που... Δεν είχαν πολύ. Δηλαδή, ο Κατσίβελης για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε τέτοιο ρόλο. Και αυτός δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Συμφώνησε όταν ήρθε για ένα χρόνο. Δεν ξέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει ή θα δει τι θα γίνει στην περίπτωσή του και έπειτα θα δει τις επόμενες κινήσεις του. Ή μπορεί να έχει κάποιον άλλον που μπορεί να έχει μιλήσει και αν δεν του κάτσει να ξαναστραφεί στον Κατσίβελη. Τώρα εδώ ηκεσία κάνω, έτσι δεν το λέω σαν πληροφορία. Γενικά το καλοκαίρι που έρχεται, είναι ο Χαραλαμπόπουλος επίσης μια περίπτωση. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ο δανεικός στον ΠΑΟΚ φέτος. Αν μείνει ο Πασκουάλ, δεν παίζει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Πιθανολογώς στον Παναθηναϊκό δεν θα μείνει. Ναι. Εννοώ δεν θα είναι την επόμενη χρονιά εκεί. Τώρα το καθεστώς δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει χώρο στον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι ένα παιδί που φέτος στον ΠΑΟΚ έπαιξε για πρώτη φορά ουσιαστικά σε επαγγελματικό επίπεδο. Ουσιαστικά όταν λέω με αποφάσεις, με ευθύνες. Με ρόλο σε μια ομάδα. Και επίσης ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε χωρίς να είναι μικρός. Έτσι. Ακριβώς, παρότι η ίδια ηλικία προφανώς, αλλά δεν ήταν ο παίκτης τον οποίο τον έβαζες μέσα και είχε πάντα το ελαφρυντικό, είναι ο μικρός. Έτσι, στον ΠΑΟΚ έπρεπε να παίξει. Και επίσης και για τον Κόνιαρη που πάμε για την επόμενη σεζόν και για τον Χαραλαμπόπουλο μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν, θα το δούμε. Είναι παιδιά τα οποία μην ξεχνάμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια τα καλοκαίρια τους ήταν γεμάτα από παιχνίδια. Δεν ξεκουράζονταν. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα ξεκουραστούν. Ο Χαραλαμπόπουλος ήρθε με πρόβλημα στον ΠΑΟΚ προς αγωγούς γιατί 4 με 5 καλοκαίρια συνεχόμενα ήταν σε όλες τις μικρές εθνικές που έγινε αυτό το ζήτημα στους αγωγούς του και δεν είχε ποτέ το χρόνο να το ξεπεράσει. Δηλαδή το πήγαινε συντηρητικά και δεν μπορούσε ποτέ να το ξεπεράσει. Ήρθε στον ΠΑΟΚ και έκανε την εγχείρηση και πλέον ξεπέρασε το ζήτημά του. Και πλέον έχει ένα καλοκαίρι μπροστά του για να ξεκουραστεί και να δουλέψει. Έτσι. Το λέω σε μια πιθανή περίπτωση που μπορεί να μείνει και του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Και ο Κόνιαρης το ίδιο. Που κι αυτό τα τελευταία χρόνια και πριν το τραυματισμό του επίσης το σοβαρό που βοήθησε είχε με τα ονόματα που έχεις αναφέρει έχουν και τον ίδιο μάνατζερ με τον Παθεοδόρου. Ο ένας σίγουρα. Ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Χαραλαμπόπουλος, ναι. Για θέλω να πω ότι και αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι που μπορεί να παίξει δηλαδή, ρόλο. Ας πούμε η κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ να αφήσει τον Χαραλαμπόπουλο να πάει σε αυτό το κάμπ στην Αμερική ενώ υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Νομίζω δείχνεται μόνο με εμπιστοσύνη σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή προπονητή, παίκτη, μάνατζερ κτλ. Αυτά θεωρούνται δεδομένα για τους δύο, έτσι. Μπορεί και αυτό να παίξει ρόλο αυτή η λεπτομέρεια όταν μπορεί να ξαναγίνει μια κουβέντα το καλοκαίρι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβλεπε και έτσι σε αυτή τη λογική ότι okay, ας τον χάσω για ένα παιχνίδι δύο και ας το πληρώσω. Όπως και αν είναι αυτό που δεν το πλήρωσε τελικά όπως αποδείχθηκε. Ναι, θέλω γιατί να πω μπορεί το καλοκαίρι σε μια πιθανή διαπραγμάτευση να παίξει και αυτό ρόλο. Ότι ξέρεις, σίγουρα, αυτό. Ο Πάου με στήριξε ακόμα και εκεί, δεν μου είπε όχι. Ναι. Εντάξει, είναι πολλά τα. Ας πούμε, μια άλλη περίπτωση ανάλογη γινόντας ένας Αμερικανός, τον Πέτεγουεϊ, έτσι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Σε συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι από αυτούς τους Αμερικανούς που μπαίνουν μέσα και κουβαλάνε 10 τσουβάλια ενέργειας μαζί τους στην καλή του μέρα. Δηλαδή να σου ανοίξει το γήπεδο, να τρέξει, να βάλει τον κόσμο στο γήπεδο με τον τρόπο που αγωνίζεται. Αλλά ένας πολύ ακριβός παίχτης. Στον ΠΑΟΚ βρέθηκε όχι κατά τύχη.
Και με τρεις μήνες συμβόλαιο βρέθηκε. Έτσι είναι τελείως διαφορετικό να υπογράψει κάποιον παίκτη. Βρέθηκε και με πολύ λιγότερα λεφτά, γιατί ήταν στην Αντέρ, από την οποία Αντέρ, όταν αγανάκτησε γιατί δεν είχε το ρόλο του και ήθελε να φύγει, πήρε όλα τα λεφτά του συμβολέου του. Οπότε το μόνο που τον ένοιαζε δεν ήταν να πάρει τα χρήματα, ήταν να πάει και να παίξει. Οπότε είναι ένας παίκτης που επίσης ταιριάζει και πολύ σε αυτόν τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Θεοδόρου. Από τη στιγμή που βρήκε το ρόλο, δηλαδή, ταιριάξε πάρα πολύ. Αλλά είναι ένας πολύ ακριβός παίκτης. Κάτι τελευταίο για το ρόστερ. Ο Λάκι Τζόνς έχει συμβόλαιο ή και αυτός με μονοετές? Όχι. Νομίζω ότι ο Λάκι Τζόνς από όλες αυτές τις περιπτώσεις που συζητάμε είναι η λιγότερο δύσκολη. Δεν θα πω η πιο εφικτή. Η λιγότερο δύσκολη. Αλλά και πάλι με τον Τζόνς, που επίσης έχουν γίνει κάποιες πρώτες κουβέντες νωρίτερα μέσα στη σεζόν, τώρα το καλοκαίρι θα γίνουν οι πιο έτσι σοβαρές και επί της ουσίας κουβέντες. Αυτό γιατί πιστεύεις ότι το κάνουν οι ομάδες? Δεν είναι μόνο τώρα του ΠΑΟΚ έτσι, ή του Άρη. Το βλέπω, το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό. Δηλαδή βλέπεις ότι ένας παίκτης σου κάνει μέσα στη σεζόν. Γιατί να πρέπει να πας και να κάνεις την αναπροσαρμογή του συμβολέου την επόμενη σεζόν, ας πούμε? Δεν μπορείς να υπογράψεις από τώρα και με ένα καλό μπόνους, έτσι, αφού βλέπεις ότι σου κάνει ο παίκτης. Μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, γιατί το γνωρίζω μέσω του ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την επιλογή, δεν έχει τα χρήματα. Δηλαδή, δεν ξέρει για τον χρόνο. Ο Τζόνς για μένα είναι ένας παίκτης ο οποίος, ομάδα που έχει χρήματα, είναι αυτός ο Αμερικανός, το παιδί μου, που δεν είναι σκόρερ ο Τζόνς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σου δίνει διάφορα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Rebound, κλεψίματα, ενέργεια, τέτοια πράγματα. Είναι αυτός ο Αμερικανός που είναι Ευρωπαίοι Αμερικανοί. Είναι Έλληνας Αμερικανός. Ναι, και μεταξύ μας τώρα το επίπεδο του είναι αυτό. Δηλαδή ένα ελληνικό πρωτάθλημα να παίξει στο Champions League, άντε να παίξει στο Euro Cup. Δεν είναι για να πάει να κάνει κάτι παραπάνω, που λέμε. Ναι, οπότε ναι, και ο ίδιος είναι συμβιβασμένος με αυτή την ιδέα ότι εδώ θα βγάλω το ψωμί μου, να το πω απλά. Ναι. Απλά βάζοντας τα κάτω λίγο για τις ομάδες. Ωραία. Και οι ομάδες οι οποίες ζουν από αυτά που έχουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Όπως και οι άλλοι 11. Δεν ξέρουν τι τηλεοπτικό θα έχουν. Δεν ξέρουν τι τηλεοπτικό θα έχουν. Ωραία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Λένε ότι θα υπάρξει με την ΕΠ. Δεν ξέρουμε τι ποσό θα είναι. Θα είναι 220 όπως φέτος. Θα είναι περισσότερα, θα είναι λιγότερα, δεν το ξέρει. Δεν ξέρει αν θα έχει κεντρική χορηγία όπως είχε φέτος. Που είχε τον ΟΠΑΠ. Έτσι. Θα κάνει προσπάθεια για να ανανεώσει, για να βρει πάλι μια καλή τέτοια ανάλογη χορηγία. Αλλά τώρα που μιλάμε δεν το ξέρει. Δεν ξέρει τι χρήματα θα έχει από την συμφωνία που έχει με το Σαββίδη. Ωραία, οπότε σήμερα μιλάμε 9 Ιουνίου, η ομάδα είναι τρίτη, αλλά δεν ξέρει πώς θα πάει η επόμενη σεζόν της οικονομικά. Οπότε δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία που λέμε τώρα για παράδειγμα με τον Τζόνς Μάρτιο μήνα, από τη στιγμή που και στα λεφτά που μπορεί να ζητήσει ο Τζόνς και ο ατζέντης του, και να φτάσει τον Ιούλιο-Αύγουστο και να πει ότι παιδιά δεν τα έχουμε αυτά. Και δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση. Απλά ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάποιον να βάζει χρήματα πλην της βοήθειας του Σαββίδη. Δεν έχει κάποιον ιδιοκτήτη που να πει ότι «ΟΚ, τι είναι αυτά, θα βάλουμε λίγο παραπάνω, θα βάλω εγώ από τσέπη μου και τα καθάρισα». Κινείται με βάση αυτά που έχει. Οπότε το καλοκαίρι του είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας κάθε καλοκαίρι. Μόνο πέρσι κινήθηκε πολύ γρήγορα, γιατί πέρσι είχε πάρει μια απόφαση, επειδή τελείωσε και πολύ νωρίς σεζόν, αρχές Μαΐου είχε τελειώσει σεζόν πέρσι, είχε πάρει μια απόφαση ότι θα αλλάξει προπονητή και έπειτα έκανε γρήγορες κινήσεις που είχε το χρόνο μπροστά του. Τώρα που τελείωσε και λίγο πιο αργά η σεζόν και έχει διάφορα πράγματα, νομίζω ότι θα περάσει λίγο ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα με το τέλος της σεζόν και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Νομίζω σε πρώτη φάση προτεραιότητα είναι το θέμα του Μαργαρίτη. Να ολοκληρωθεί θετικά και έπειτα να δούμε τις επόμενες κινήσεις τους. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατόβραδο. Ήταν ο Νίκος Μοσχοφίτης, τα είπε όλα. Τα είπε, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι... Πιο εμπεριστατωμένο και ένα μισό ακόμα το σχετικό, θα έλεγε, και άλλα τόσα πράγματα. Και ξέρεις τι μου αρέσει το ρεπορτάζ του Νίκου, ότι δεν λέει μισόλογα, ρε παιδί μου. Όχι. Είναι ραδιοφωνικός. Ούτε να κυκλώνει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, 9 πήγε, κλείσαμε το κομμάτι μπάσκετ, θα επανέλθουμε με ό,τι άλλα θεματάκια έχουμε. Θα επανέλθουμε με άλλα πράγματα. Μετά το διάλειμμα θέλουμε και τη δική συμμετοχή. Σαββατόβραδο είναι, όσοι δεν έχετε πάει για κανένα ποτάκι. Ήδη έξω. Εντάξει, νωρίς είναι για καλοκαίρι. Ακόμα. Πάτε, μας καθίπωσε στον δρόμο, στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Και όσοι δεν έχετε πάει φυσικά για τα μπάνια σας. Μην οδηγάτε και μιλάτε στο τηλέφωνο, δεν επιτρέπεται. Ποιος μιλάει. Δεν τα κάνουμε. Ποιοι μιλάνε, εντάξει. Να μην βάλω μόνο εσένα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με παπαϊό. Όχι, ναι. Θα τον δώσουμε αφού έρθουμε. Αφού έρθουμε, εντάξει. Για να τον κάνουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερο boost. Επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό θέμα, κυτρινό-μαύρο, καθότι σήμερα νομίζω ότι έχει παίξει αρκετά η συνέντευξη Καρυπίδη του ιδιοκτήτη
της ΠΑΕ, έτσι να το λέμε σωστά. Δεν είναι πρόεδρος, είναι ιδιοκτήτης. Είναι πρόεδρος. Αλλά είναι... Βασικά ψέματα, νομίζω ιδιοκτήτης είναι η αδερφή του. Δεν το είχα διαβάσει κάπου. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω, είναι ιδιοκτησία στο η ομάδα. Αντίστοιχα και στους Σαββίδης και αυτό. Ναι, δεν είναι ο Ιβάν. Δεν είναι ο ίδιος. Επίσημα ως... Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι, αυτά είναι τυπικά ρε, στο φίλε, κομμάτι στο με το χον και τα λοιπά. Ναι, τώρα... γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν μιλάμε για ιδιοκτήτη, μιλάμε για αφεντικό. Με την έννοια ότι έχει κάθε δικαίωμα να χειρίζεται τις υποθέσεις όπως θέλει. Να βγάζει προς τα έξω εσωτερικά ζητήματα, να μην τα βγάζει, να εξωτερικεύει τους στόχους και τις σκέψεις του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι δεν είναι συνηθισμένος μάλλον σε κάτι τέτοιο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ποιος κάνει συνέντευξη τύπου. Ποιος κάνει συνέντευξη τύπου. Έτσι. Έχεις δει τον Ιβάν Σαββίδη γιατί τα Μαρινάκη... τελευταία 6 χρόνια κάνει συνέντευξη τύπου. Έχει κάνει Μελισανίδη συνέντευξη τύπου. Μόνο τον Κόκαλη θυμάμαι. Κα... πότε, παλιότερα και πάλι ήταν μια φορά μετά από στα 19 ακριβώς. Μετά από κατάξει πεταλήματος ήταν. Δεν έχει κάνει, κάνει κανένας παράγοντας συνέντευξη ναι. Πώς όμως το εννοούμε συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου δεν έχει κάνει ο Καρυπίδης από τη στιγμή που ανέλαβε τον Άρη. Ναι. Τότε θα έπρεπε να κάνει. Κατάλαβες το θέμα. Ότι συνεχώς την ανέβαλε με την λογική ότι ο στόχος είναι αυτονόητος η άνοδος και τα λοιπά. Και ο σκοπός γίνεται αυτοσκοπός, οπότε δεν έχει τι νόημα, τι να λέμε. Ναι. Σωστό. Ήταν λογικό λοιπόν μέχρι τώρα. Legit, που θα λέγανε και οι Αμερικάνοι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, okay, η συνέντευξη λέει πολλά. Καταρχάς έχει πολλές ατάκες. Έχει πάρα πολλές ατάκες. Λοιπόν, εμείς αλλιεύσαμε το. Δυστυχώς, εγώ δεν την έχω διαβάσει όλη τη συνέντευξη. Ούτε εγώ. Αλλιεύουμε το θέμα από το All About Άρης, όπου έχει κάποιες. Είναι τα top σημεία, ας πούμε, της συνέντευξης. Κάποιες ατάκες. Όπως ναι. Μου είπες, επειδή το διάβασες, ατακαδόρος. Είναι ατακαδόρος. Ο Καρυπίδης, εντάξει, νομίζω ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το Twitter και τα social media γενικά. Καλά, μεταξύ μας πρέπει να τις σκεφτόταν πολύ καιρό αυτές τις απαντήσεις κιόλας. Έτσι, παίζει πάνω από 1,5 χρόνο. Ναι, ήταν διαβασμένο. Να τις σκεφτότανε. Για πάμε. Λοιπόν, για τον στόχο της ομάδας. Ερωτήσεις είναι αυτές, έτσι. Θέλω πρωτού να δώσω την απάντηση να πω ότι χρόνια τώρα λέμε. Για τις ομάδες της πόλης και γενικότερα, ποιος είναι να κάνουν μια συνέντευξη τύπου και να πούνε εξ αρχής από τη χρονιά ποιος είναι ο στόχος. Ναι, προφανώς. Ναι. Προς τιμή του το λέει. Επιτυχία, λέει, θα είναι για μένα να μπει η ομάδα στην πεντάδα και να βγει στην Ευρώπη. Παίζουν και άλλα πράγματα όμως το ρόλο τους. Πώς θα μπορείς να θεωρείς επιτυχημένος αν δεν έχεις το γήπεδο που πρέπει, προπονητικές εγκαταστάσεις και γενικά ό,τι απαιτεί η σύγχρονη εποχή. Αν βγούμε όμως στην Ευρώπη ή προχωρήσουμε στο κύπελλο, σίγουρα θα είναι μια επιτυχία για μας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αρχίζει και έχει ψωμί. Για το τηλεοπτικό συμβόλαιο, και αν θυμάσαι, είναι ένα θέμα που την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε έτσι ψιλοπιάσει. Εμένα με είχε εκνευρίσει. Άκρη-άκρη. Δεν το είχαμε πιάσει. Με είχε εκνευρίσει ναι. Το δημοσίευμα, αν θυμάμαι καλά, της εφημερίδας Πράσινη, όπου έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είχε υπογράψει ρήτρα με όλους τους υπόλοιπους μαζί να μην βγει. Από αυτό το πακέτο των ομάδων, το θυμάσαι. Και ότι άμα βγει, πρέπει να τις πληρώσει. Για να πάνε όλες μαζί, ντε και καλά. Το επιβεβαιώνει εν μέρει ο Καρυπίδης. Είχε γίνει μια προσέγγιση από την Νόβα, λέει, με μια πρόταση που εγώ τη θεώρησα προσβλητική για τον Άρη. Ναι. Φαντάζομαι στην λογική που προσέγγισαν τον Όφη. Για προχώρηση παρακάτω, είμαστε λέει, πλέον στο γκρουπ των 7 ομάδων. Έχουμε υπογράψει μια ρήτρα ότι δεν θα μπορεί να υπογράψει κανένας μόνος. Άρα δεν είναι ρήτρα ως προς τον Παναθηναϊκό, είναι ρήτρα. Ναι, όλων... η οποία είναι. Προφανώς όμως η ρήτρα αυτή είναι διαφορετική για κάθε ομάδα. Προφανώς. Βάση. Η οποία λέει είναι ύψος 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αν δεν βρούμε τηλεοπτική στέγη, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρακτικά δηλαδή είναι μια συνομοσπονδία 7 ομάδων να. Πώς να το πω, να βρούνε. 23, 12, 87, 8, 88. Για όποιο φίλο του Άρη είναι διαθέσιμος. Ερώτηση δική μου. Πάλι δεν βρήκε ο Άρης ένα αξιόλογο τηλεοπτικό. Συμβόλαιο. Η ερώτηση είναι διπλή. Μήπως τελικά το προϊόν δεν είναι τόσο δυνατό όσο ισχυρίζονται. Απαντάει ο Καρυπίδης. Δεύτερον, βέβαια. Δεύτερον, μήπως το προϊόν δεν διαφημίζεται σωστά για να μπορεί να πωληθεί. Το προϊόν του Άρη, του ποδοσφαίρου γενικό. Του Άρη. Μάλιστα. Για τον Άρη μιλάω τώρα. Η ερώτηση Μάλιστα. είναι για τον Άρη. Μάλιστα. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχει βρει τηλεοπτικό συμβόλαιο
Ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν είναι ο Αστέρας Τρίπολης, είναι στους 6. Είναι στους 5. Δεν, είναι σε αυτούς. Ναι. Ποιος έχει βρει. Α, περίμενε. Στους 7 αυτούς εννοείς τις ομάδες. Ναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Δηλαδή, και εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά, είναι δυνατό λοιπόν να έχουν βρει ομάδες μικρομεσαίες και να μην έχει βρει ο Άρης. Κοίταξε, του έγινε πρόταση από την Νόβα. Αν η πρόταση ήταν 500 χιλιάρικα, ορθώς έκανε και την απέρριψη. Αυτό δεν είναι πρόταση. Αυτό είπε. Λέει ότι είναι υποτιμητική, προσβλητική για το μέγεθος του Άρη. Αυτό λέει ο κύριος Καρυπίδης. Συνεχίζει και λέει: πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση όσον αφορά τον Άρη. Και απαντάει σε αυτό που λες για την εμπορικότητα. Δεν μπορώ να ακούω αυτό που λένε για το Big Four. Καθώς και εμείς ανήκουμε στις 5 μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτό αποδεικνύεται με βάση και το marketing που έχεις. Εντάξει, να το πω διαφορετικά. Μπορεί να είσαι μια ωραία κοπέλα, για παράδειγμα, εκεί έξω, μιας και μιλούσαμε στο διάλειμμα για ντύσιμο και για δεν ξέρω εγώ τι τη Θεσσαλονίκη. Και να φοράς κουρέλια. Αλλά άμα δεν το διαφημίσεις αυτό, αν δεν φορέσεις ένα ωραίο έτσι φορματάκι το οποίο σε κολακεύει, να βγεις έξω. Ο Άρης αυτά τα χρόνια ήταν σπίτι του έμενε. Δεν έβγαινε έξω να τον δει ο κόσμος. Σε γάμα και βίτα εθνική έπρεπε. Πιστεύεις ότι γίνεται αυτό αυτόματα? Έτσι. Μπορεί να γίνει σε ένα καλοκαίρι. Όχι, αλλά δεν μπορεί να λες ότι είμαι στο επίπεδο της Big Four. Okay, είσαι. Αλλά τους άλλους τους ρώτησες. Γιατί το τι είμαστε δεν το λέει η ιστορία μόνο και το η προσωπική μου αυτοπεποίθηση. Πρέπει να το πούνε και οι άλλοι αυτό. Καταλαβες. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Σε αυτό έχεις δίκιο με την έννοια ότι απλά πιστεύω ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία για να καταδείξει. Από τη στιγμή που η Νόβα έκανε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται μία υποτιμητική πρόταση, σημαίνει ότι η Νόβα δεν υπολογίζει τον Άρη. Συμφωνώ. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα ο Άρης έχει το πρόβλημα. Έτσι. Ο Άρης έχει το πρόβλημα, όχι η Νόβα. Η Νόβα είναι μια εταιρεία η οποία κάνει ό,τι θέλει. Ο Άρης έχει περιορισμένες επιλογές για το πού θα πάει. Οψόμεθα. Να πω και κάτι. Και θα είναι και άκρος ενδιαφέρον αν πάει τελικά στη Νόβα. Ο Άρης. Στο τέλος. Ναι, με πακέτο, την όλοι μαζί. Πρόταση. Πακέτο, όλοι μαζί. Τάξη. Δεν θα πάει στη Νόβα. Λέω, μπορεί να πάει στη Νόβα. Μπορεί να πάει στο Κοσμοτέ. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Άμα πάει ξανά. Εκεί που τον υποτίμησαν. Θα το δεχθεί ο κύριος Καρυπίδης. Μα το θέμα δεν είναι. Εντάξει, η πρόταση ήταν υποτιμητική και τα λοιπά βάσει οικονομικών στοιχείων. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο, πώς να το πω, ρήγμα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί το τηλεοπτικό κομμάτι. Είναι το κεντρικό. Με εκνευρίζει ανέκαθεν, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά για όλες τις ομάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς βγαίνουν προς τα έξω. Σιγουριές ότι εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ Άρη πριν από ένα μήνα ότι υπάρχουν 15 σταθμοί από κάτω που παρακαλάνε να πάρουν το τηλεοπτικό του δύο, Άρη. Ναι. Δεν πέφτει κάτω από τα 2 εκατομμύρια. Μου θύμιζε να πούμε στα πολιτικά δρόμενα της χώρας που βγάζανε προς τα έξω τι συζητάνε μέσα οι πολιτικοί. Και στο τέλος αυτά που υπογράφανε ήταν άσχετα. Τα ποσά ήταν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Για τις συζητήσεις. Για να συνεχίσουμε που είμαστε, διαβάζουμε την αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Θοδωρή Καρυπίδη στην Άρης Είσαι για τις συζητήσεις με τον Στόν Παπαδόπουλο και Νίκ Σάκεβιτς, όπως τονίζεται. Είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας ο Στόν Παπαδόπουλος με πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Από εκεί και πέρα θέλω να μου πούν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε θα μου πει ποιο είναι το πλάνο του να δω τα λεφτά. Show me the money που θα λέγει και ο Tom Cruise. Και πώς θα επενδυθούν. Αυτό πάντως που βγήκε και είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ότι αναλαμβάνει τα χρέη και το budget δεν έχει καμία βάση. Καθώς η ομάδα δεν έχει ουσιαστικά χρέη αυτή τη στιγμή. Του το είπα και του ίδιου. Αν είναι να κάνουμε κάτι μαζί, η ομάδα στις 37 θα είναι μηδενική από χρέη. Ανακοινώσαμε και μια νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου η οποία θα καλυφθεί από εμάς. Ας μας πούν πόσα λεφτά θέλουν να βάλουν και πώς. Και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες καθώς εδώ. Ισχύει το ιτό, ισχύει εν τη ενός. Σίγουρα θα είμαστε πιο δυνατοί αν έχουμε και έναν ακόμη άνθρωπο να βάζει χρήματα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που με ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Κλείνει για το θέμα Παπαδόπουλου Σακίεβιτς. Ωραία, κράτα το. Λοιπόν, για το αν έχει πρόθεση. Βάλε και διάβασε. Συνδέονται με τα υπόλοιπα. Για το αν έχει πρόθεση πώληση τη ΠΑΕ. Πουλάω αν έχω μια συγκεκριμένη και σοβαρή πρόταση. Το αν πουλάω ακριβά ή φθηνά είναι δικαίωμα δικό μου. Δεν ξεπουλάω
πουλάω. Σωστό αυτό. Σωστό. Πολύ σωστό. Άκου λίγο. Όταν και πας... από εδώ και μετά ξεκινάνε οι ατάκες, αλλά εντάξει, κάνε μου τη συζήτηση. Okay, okay, okay. Εγώ θέλω να πω για την πώληση. Όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα μαγαζί, αγοράζει. Και το αγοράζει και αυτό το μαγαζί είναι στα limit down, είναι χαμηλά δηλαδή σε αξία, δεν μπορείς μετά από κάποια χρόνια που το όπου επανέρχεται ναι μεν με καθυστέρηση, γιατί αυτό είναι που διαβάζω και ακούω δικαιολογημένα, ότι εντάξει ο Καρυπίδης καθυστέρησε και ένα χρόνο να ανεβάσει τον Άρη, έτσι. Σωστό. Πέρυσι δεν τα κατάφερε, είχε μια αγωνιστική αποτυχία. Σωστό. Όταν φτάνεις λοιπόν το μαγαζί να έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, δεν σημαίνει ότι αυτός που το είχε αγοράσει τότε θα το δώσει τώρα στο κόστος, στο κόστος του τώρα. Όσο θέλει να το πουλήσει. Όσο θέλει να το δώσει, γιατί το δούλεψε. Μεταξύ μας τώρα, άνθρωποι οικονομάνε λεφτά από αυτό. Ακριβώς. Είναι... Πάνε και παίρνουν χρεοκοπημένα πράγματα. Ή αν θέλεις σπίτια, οικόπεδα και δεν ξέρω τι, ακίνητη περιουσία η οποία έχει χαμηλή αξία και όταν αυτή δημιουργείται ως υπεραξία, τότε πουλούν. Πουλά, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν και οι ομάδες. Στην τελική θα σου πει ο καθένας ότι εγώ τη δούλεψα και 3 χρόνια την ομάδα. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν και οι ομάδες στο θέμα των παιχτών. Εδώ έρχομαι λοιπόν και λέω ότι θεωρώ ότι ήταν μία πρώτη, όχι κίτρινη κάρτα, εντάξει, μην το πάω πολύ σοβαρά, αλλά θεωρώ ότι ήταν μία, πώς πάει ο διαιτητής και σου λέει στο επόμενο φάουλ, στο επόμενο φάουλ έχεις κίτρινη. Του Τόμ Παπαδόπουλου, αν υπόθηκε έτσι όπως υπόθηκε σε εφημερίδα της πόλης, πρωτοσέλιδο κιόλας, έτσι, ότι καλύπτω τα χρέη και δεν ξέρω ότι εγώ τι άλλο, δεν θυμόμουν ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπε ο Παπαδόπουλος. Ναι. Καταρχάς το θεωρώ υποτιμητικό. Στη φάση είναι σαν να λέει ότι δεν υπάρχουν πολλά χρέη, δεν μπορεί να τα καλύψει ο Καρυπίδης. Έρχομαι εγώ. Και υπάρχει και το μπάτζετ το οποίο ούτε αυτό μπορεί να το καλύψει. Όταν πας να κάνεις ένα deal με κάποιον, να του κάνεις πρόταση, δεν τον απαξιώνεις αυτόν τον κάποιον. Εντάξει. Ειδικά όταν αυτός ο κάποιος δεν είναι χθεσινός. Και ειδικά όταν αυτός ο κάποιος. Εντάξει, δεν είναι. Δεν μιλάμε τώρα για μια αγορά ενός κινητού τηλεφώνου. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία προφανώς κοστίζει κάποια εκατομμύρια. Προφανώς. Άρα, δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να ρίχνεις αυτό που λέμε επικοινωνιακά τρίκ της πλάκας για να ρίξεις την αξία και να λένε όλοι πιέστε τον Καρυπίδη να πουλήσει κτλ. Ο Καρυπίδης δεν κρίνει. Αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης στον Άρη ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν η πρώτη του σεζόν στη Super League. Έτσι. Για να ξέρουμε τι μιλάμε. Ναι, δηλαδή κάτσε ρε φίλε, μπορεί να βρει 20 εκατομμύρια ευρώ κατά χρόνο. Όχι, και πέρα από αυτό. Μπορεί να κάνει, μπορεί να να κάνει super season φέτος. Ακριβώς αυτό. Και του χρόνου να δεκαπλασιαστεί η αξία. Ξέρω εγώ. Γιατί να μην το. Ναι. Γιατί να την πουλήσει κάτσε τώρα. Ναι, προφανώς. Και εγώ αν ήμουν Καρυπίδης. Μπορεί και να την πουλήσει. Και εγώ αν ήμουν Καρυπίδης θα την πουλούσα. Δεν μπορεί κιόλας. Γιατί έχει 3 χρόνια. Είναι 3 χρόνια. Είναι και αυτή η χρονιά. Δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν μπορεί. Άρα γι' αυτό και αναφέρει πάνω το 37 μου ο Καρυπίδης. Ναι. Προφανώς. Προφανώς μπορεί από την επόμενη σεζόν και μετά. Ή αυτό το 37 μου. Μάλλον είναι η τελική ημερομηνία. Για τώρα. Ναι. Κοίταξε, σκέψου ότι η καθάριση έχει γίνει 3 χρόνια πριν. Εντάξει. Άρα πρακτικά. Λάθος αυτό που μπορεί να πουλήσει, αλλά το θέμα είναι γιατί να πουλήσει. Εγώ δεν θα πουλούσα αν ήμουν Καρυπίδης. Δεν θα πουλούσα όλη την ομάδα. Αυτό. Εννοείται. Εννοείται, δεν πουλάς όλη την ομάδα. Αυτό που κάνει ένα μέρος. Για εισαγωγή ρευστότητα. Ανοίγεις το μετοχικό κεφάλαιο, έτσι, το διαθέτεις ένα συγκεκριμένο νούμερο, ένα 10-20%, μπαίνει ο άλλος, μπαίνουν λεφτά στην εταιρεία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας συναγωνισμός, όχι ανταγωνισμός, μεταξύ των μετόχων για το ποιος θα, δηλαδή κερδισμένη επιχείρηση θα βγει από εκεί. Έτσι. Όπου μετά για το ποιος θα καλύψει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό έχει προκηρυχτεί ήδη μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενός εκατομμύριου. Ναι, θα βγάζεις ένα 10% ξανά. Πάρε το. Το καλύπτει ο άλλος. Καλύπτει ο άλλος. Μέχρι κάποιος να φτάσει όντως το 51%. Αλλά ισχύει. Αυτό θα πρέπει να καλύπτεται με χρήματα τα οποία θα μπαίνουν ως έσοδα στην ομάδα. Άρα είναι καλό και για τους δύο. Έτσι. Γιατί θα διαχειρίζονται ακόμα και ως μειοψηφία ένα. Μια κερδοφόρα επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία έχει μέσα χρήματα. Λοιπόν, έτσι. Τελευταία ερώτηση. Τελευταίο απόσπασμα. Το μήνυμά του προς τον κόσμο, και από εδώ κρατάω, έχει αρκετές ατάκες. Περιμένω από τον κόσμο πράξεις πλέον. Ατάκα νούμερο 1. Εδώ κάτσε, περίμενε. Βάλε μια ανατελεία. Τι πράξεις να κάνει ο Οργάνος.
Είναι... Με τέσσερα χρόνια απαξίωση. Συμφωνώ. Τι πράξει. Σολέι, που θα λέει και ο Ζήγο. Ναι, έτσι. Σολέι. Σολέι. Ναι. Εγώ εντάξει, Σολέι, έφερα την ομάδα κουτσά στραβά. Σολέι, ναι, σωστό. Σου λέει Μουντάρι. Ναι, ο, ναι, της, ναι, ναι. Κτλ. Λοιπόν, την έφερα την ομάδα, έφερα και τον Ερέρα, θα φέρω το και παίξει κτλ. Εντάξει. Κάτσε, δίνει μια... θα, αυτά που λε. Ναι, δίνει μια ρε παιδί με ένα τυρί, ένα χίνι. Μεταξύ μα τώρα, τον Ερέρα έφερε. Εντάξει, δεν έφερε, δεν το, έφερε τον Ράφα Μπενίτεθ. Ναι, έτσι για να το πάω σε κάποιον πιο κοντινό του Ερέρα. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, συνεχίζει η ατάκα. Το μήνυμα που μπορώ να στείλω και εδώ απαντάει, αν θέλει, στην κριτική του που του γίνεται και σε όλη αυτή την περιέργουσα ατμόσφαιρα περί πόλης κτλ. Το μήνυμα που μπορώ να στείλω είναι ότι ο Καρυπίδης μπορεί και στη Super League και στο Europa League και παντού. Άσε μια ανατελεία εδώ πέρα. Ξανά να σχολιάσω. Εδώ μπορούσαν. Παλαιότεροι διαχειριστές. Που δεν ήταν, ναι, δεν θα μπορεί ο Καρυπίδης που έχει έτσι. Και επιχείρηση και έχει λεφτά. Το ζήτημα δεν είναι να μπορεί ο ίδιος. Το θέμα είναι να μπορεί χωρίς να δημιουργεί χρέη και να υποθηκεύει το μέλλον της ομάδας. Αυτό είναι, αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε παρακαλώ. Είναι ιδιοκτήτης όμως. Ναι, πάμε παρακαλώ. Έχει, ναι, αυτό, ναι, την σίγουρα, αξία. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει δηλαδή προσωπική, το ρόλο του έχει, έχει προσωπική ευθύνη. Ναι, έχει, έχει προσωπική έχει, ευθύνη. Έχει. Δεν υπάρχει διαχειριστής και υπεύθυνος υπογραφής κτλ. Έχει ευθύνη. Είναι επιχείρησή του. Θα λογοδοτήσει, θα έχει δικαστήρια δηλαδή σε περίπτωση που. Συμφωνώ. Λοιπόν, πρώτη φορά ο Άρης είναι υγιής και αυτό σε κάποιους δεν αρέσει. Όλοι θα κριθούμε από τις επιτυχίες μας και μόνο. Τρίτη ατάκα για μένα. Έτσι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι Σαββίδης, αλλά το να χαλάσω 100 εκατομμύρια ευρώ για να πάρω δύο κύπελα θεωρείται επιτυχία. Ρωτάει και εδώ, αν θέλεις για μένα, είναι η μπηχτή. Η οποία υπήρξε ως απάντηση μετά. Ως απάντηση. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω γιατί υπήρξε απάντηση. Ναι. Τώρα αυτό έβλεπα. Θα μετρηθούμε στο γήπεδο με όλους. Το εύκολο για μένα θα ήταν πέρσι μετά την αποτυχία να πω πουλάω και φεύγω. Πείσμωσα και προτίμησα να μείνω και να παλέψω φέτος για να ανεβάσω τον Άρη. Αυτά διαβάζουμε για το, από τον Καρυπίδη. Τώρα, υπήρξε απάντηση από social media του Ιού Σαββίδη. Του γνωστού από τα social media. Του γνωστού Instagramαδόρου. Instagramιστή. Έτσι, ναι, όπως θες πες το. Λέει μετά από λίγες ώρες ανέβασε στο Instagram, κάτσε να το βρω, φωτογραφία Καρυπίδη, βασικά όχι, φωτογραφία από άρθρο παλιό Καρυπίδη, ο οποίος δήλωνε ότι είμαι Ολυμπιακός από μικρό παιδί και μάλιστα από κάτω σχολίασε ή πάω και άρεσε η ΑΕΚ στα 39 μου, δεν έχω αποφασίσει ακόμη, το σχολίασε. Αυτό το σχολίασε ο Γιώργος Σαββίδης, ναι, το συνέχισε. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα. Να το πω λίγο διαφορετικά. Ο Καρυπίδης δεν είπε ότι είναι στη συνέντευξη του Αριανός. Είναι ιδιοκτήτης του Άρη. Έχει όχι, όχι. Δεν είναι. Δεν πούλησε Αργανηλίκη εννοείς. Όχι, πούλησε Αργανηλίκη. Γιατί μίλησε για τη Σαββίδη. Θα μπορούσε να μιλήσει για το Μαρινάκι. Εντάξει, θα μπορούσε να μιλήσει για το. Πες το όπως θέλεις. Μίλησε για τη Σαββίδη. Ήξερε ότι θα παίξει αυτή η ατάκα. Προφανώς. Εντάξει. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι που το αγαθοπίπερο. Έτσι, απλά το τι ομάδα είναι ο καθένας δεν νομίζω ότι έχει και πολύ σημασία. Έχει όταν μας πει ο Ιώ Σαββίδη ότι ήταν πάω από μωρό παιδί. Από τα γενοφάσκετ, ή ο Ιβάν Σαββίδης ότι ήταν πάω από τα γενοφάσκετ. Για τον Ιβάν δεν ξέρω, είναι μεγάλο ηλικιακά. Θέλω να πω ότι ναι, αλλά... Μπορεί, όχι Ιώ... έλα τώρα, εντάξει, ναι. Μην τρελάθουμε. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί... νομίζω ότι μην το πάμε στα οπαδικά. Ναι, δηλαδή, τώρα... Εμένα η ατάκα, η μπηχτή, εγώ θα περίμενα άλλη μπηχτή από τον Ιώ Σαββίδη. Κατάλαβες. Ότι, τύπου. Θα περίμενα να κάνει μια μπηχτή για τα λεφτά, ας πούμε. Μάλιστα. Να πει σε φάση ότι εμείς έχουμε έχω άλλα 100 ρε φίλε και τα πάρα πετάω, έτσι. Ναι, έτσι. Θα πετάξω και άλλα 100 για να γιατί πάρω έτσι ακόμα γουστάρω. Ένα. Έτσι, ναι. Βέβαια, είναι ένα σύριαλ αυτό, το οποίο έχει χρόνια πριν. Δεν είναι δηλαδή... Το πρώτο επεισόδιο. Ναι, γιατί στο σύριαλ, αν θυμάμαι καλά, είχαν υπάρχει σχέσεις. Κόντρα, είχαν σχέσεις και όταν ήταν στη Βέρεια, Καρυπίδης, είχαν υπάρχει σχέσεις. Υπάρχει κόντρα διαδικτυακή τα μεταξύ δύο των δύο. Ναι. Ναι, σωστό, σωστό. Από έτσι. Τότε που είχε ο Σαββίδης ο Ιός, είχε ο περάσει από έξω το Χαριλάου που είχε Χαριλάου ανεβάσει. Και ναι. Ανέβασε ένα βίντεο στα social media, άρχισε ένα πικάρισμα, ναι. Μία... Έχεις δίκιο. Αυτοί και τα λοιπά. Γενικότερα μπλεχτήκαν και άλλοι πρώην παίκτες, παράγοντες σε όλο αυτό. Εντάξει, είναι ένας διαδικτυακός τζερτζελές, θα πω εγώ, όλο αυτό. Εγώ θεωρώ βέβαια, ότι αν θέλουν και οι βέβαια, δύο να κρατήσουν ένα σοβαρό ναι, προφίλ, τάξη. Θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση
social media. Γιατί απαξιώνουν το προϊόν τους. Όχι το προϊόν τους. Τις ομάδες τους. Το κύρος του να είσαι, ρε παιδί μου, ιδιοκτήτης. Και ο Γιώργος Σαββίδης είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι διοικητικός παράγοντας. Πλέον πρόεδρος είναι. Ναι. Είναι πρόεδρος. Αφού ο Ιβάν έχει ποινή. Μάλιστα. Δεν θα είναι πρόεδρος. Ποιος θα είναι. Σωστό και αυτό. Άρα μιλάμε για κονταρομαχία προέδρων. Ναι, ρε, εσύ, αλλά το θέμα ποιο είναι ότι. Εντάξει, το έκανε ο Λαφούζος και τον κοροϊδεύανε. Το tweet. Ναι, έχετε δει κανέναν. Σοβαρό. Δηλαδή τώρα, ρε, φίλοι, να σου πω κάτι. Να σχολιάζει, ξέρω εγώ, στο Twitter ο Λαφούζος και να τον γλεντάνε από κάτω Παναθηναϊκή και μη Παναθηναϊκή. Και να τα κάνουν, ας πούμε, φωτογραφίες και να τα ανεβάζουν στο Facebook και στο Twitter ότι κοιτάξτε τι του απάντησα κτλ. Δηλαδή, χάνεις λίγο, ρε παιδί. Το κύρος. Ναι, το χάνεις. Το χάνεις. Βέβαια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη προσοχή. Ενώ βλέπεις την παλιά την καραβάνα του Μελισανίδη. Oh, δεν μιλάει. Ούτε φάνηκε. Δεν μιλάει. Πουθενά. Περίμενε. Μόνο τα πήρε από το γήπεδο. Όταν εξασφάλισε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα για να μιλήσει ο Μελισανίδη. Και μόλις εξασφάλισε και την δεύτερη, δικαστική προσφυγή, ναι. Διαμάχη. Και βγήκε με ένα χαμόγελο παρδής πλατής. Ναι, τότε βγήκε και είπε. Εγώ είμαι πίσω από την ομάδα. Όχι, δεν είπε ότι εγώ είμαι πίσω. Βγήκε και είπε ότι. Μαω και τα λοιπά. Τότε βγήκε και τα είπε. Σωστό. Γάτα ο Μελισανίδη. Μα έτσι γίνεται. Έτσι γίνονται γάτα αυτά. Γάτα ο Τίγρης. Επικοινωνιακά, όταν πληρώνεις, δεν γαυγίζεις. Σωστό. Περιμένεις να γαυγίσεις όταν πρέπει. Έτσι. Έτσι. Άμα δεν πληρώνεις, γάβγισες όσο θες. Όσο θες. Γιατί δεν πρέπει να. Δεν έχεις να κάνεις και τίποτα άλλο. Να περάσεις τον μπάι. Δεν πρέπει να βγει προς τα έξω. Ότι δεν πληρώνεις. Δεν πληρώνεις κιόλας, να πούμε. Εντάξει, τέλος λοιπόν, πάντων. Και 33, ναι, μην χάσουμε και το τελευταίο έτσι καλό μισαωράκι. Τα έπλα από ο Ιωάννου προσφέρουν το Αλληλούια εδώ και 2 συναπτά έτη. Και πλάς. Πλάς και παραπάνω. Θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο μισάωρο του σημερινού Αλληλούια. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Ακούτε Αλληλούια, ακούτε Λίμπερ 107 και 4. Ακούτε Μιχάλη και Στάθη Νικολαίδη. Δεν ακούτε Βασίλη Καβαδία, αλλά βάσει εξαιτίας αυτού μας ακούτε στην κονσόλα του ήχου. Έτσι. Γιατί άμα τον ακούγατε αυτόν, δεν θα ακούγατε εμάς. Σωστό. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αρκετά με τις ανούσιες εισαγωγές. Διαβάζω είδηση βόμβα. Ευτυχώς δεν πρόλαβα να το καρφώσω στο στοίχημα. Το ακούσατε μόνο σε εμάς. Λοιπόν, ναι, είχα προτείνει Αργεντινή την προηγούμενη εβδομάδα για Μουντιάλ, για κατάκτηση, ως outsider, έτσι. Καθότι το έδινε γύρω στο δεκάρι. Βάζεις ένα ευρώ, παίρνεις 10 πίσω δηλαδή. Και από ό,τι διαβάζω, κατηγορείται ο προπονητής Αργεντινής, ο Σαν Πάολη, για... καλά το διάβασα. Ναι, κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση. Μάλιστα. Φωτιά στα δρόμενα της Αργεντινής. Αρνητικός πρωταγωνιστής από ό,τι διαβάζω εδώ. Με μία, λέει, μαγείρισα που εργάζεται στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου είχε κατηγορήσει τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για σεξουαλική παρενόχληση. Δεν είναι θέμα για το οποίο πρέπει να γελάς, αλλά... Προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Είναι μαγείρες, ξέρω εγώ, μαγειρεύει, ξέρω εγώ, και στον Εροχήτη, ξέρω εγώ που είναι στον πάγκο. Τη άρεσαν τα μακαρόνια. Περνάει απ' έξω, ο Σαν Πάολη. Απ' την πόρτα, ξέρεις, βλέπει με την άκρη του ματιού του κτλ. Όπου σου λέει, εδώ είμαστε. Είναι και μια κλάβα. Είναι και μια καραφλό, έτσι. Είναι καραφλώνη απατεωνόφατσα. Φαίνει λίγο σε σεφερλή, έτσι. Είναι ένα μείγμα σεφερλή και Αλ Καπόνε. Έτσι, είναι ένας φοβερός συνδυασμός. Περνάει απ' έξω, με την άκρη του ματιού του κόβει τη μαγείρισα. Τσουπ, σου λέει, είμαστε. Και έτσι όπως είναι στον Εροχήτη, πάει από πίσω και του λέει, τσουπ, αγάπη μου και τα λοιπά. Σου λέει, άσε μας μωρέ τώρα. Θα βγει κανένας και μας κράξει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα, η Ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε τα πάντα για να μην βγει προς τα έξω είδηση. Όμως όλα τα άτομα με τα οποία έχω μιλήσει μου επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Αυτή που μιλάει είναι. Αυτός που μιλάει είναι ο δημοσιογράφος Γκαβριέλ Ανέγιο. Διάβασε όμως γιατί παρενόχλησε. Πρόκειται, λέει, για κάτι που θέτησε κίνδυνο τον Σαν Πάολη και την Αργεντινή, επειδή έχει να κάνει τώρα με την δικαιοσύνη. Πρόσθεσε, λέει, ότι η γυναίκα που κατηγορείται σαν πάλι για παρενόχληση ήθελε να κατακλείσει το περιστατικό, όμως άνθρωποι της Ομοσπονδίας της άσκησαν πιέσεις για να μην το κάνει και της πρόσφεραν πολλά χρήματα για να κρατήσει το στόμα κλειστό. Έχει δηλαδή, ψωμί. Όλη η Αργεντινική Ομοσπονδία. Έχει. Σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, ο πρόεδρος της Αργεντινικής. Της Αργεντινικής Ομοσπονδίας. Είναι λάθος εδώ πέρα. Είναι Αργεντίνικες, Αργεντινικής ή Αργεντινικής. Της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής. Εξετάζει πλέον ακόμα και το ενδεχόμενο να απολύσει τον Σαν Πάολη μετά από αυτή την καταγγελία. Μάλιστα. Αν και απέχουμε λιγότερο από μία εβδομάδα.
εβδομάδα από την έναρξη του Μουντιάλ. Έχουμε λοιπόν ενδιαφέροντα θέματα. Λες και, παίζουν ποδόσφαιρο με βάση προπονητές εθνικές ομάδες. Θα πω εγώ τώρα. Όχι, ρε, εντάξει, παίζουν. Έχει να κάνει προπονητές. Ειδικά σε αυτά τα νοκάουτ και τα λοιπά, στα αυτά τα τουρνουά. Έχει να κάνει προπονητές. Τέλος πάντων, αυτά από το κομμάτι Μουντιάλ. Αύριο, έτσι να προειδεάσουμε, θα κάνουμε ένα τρίωρο γεμάτο με το Μουντιάλ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου θα πιάσουμε έναν τους ομίλους και θα... Θα δούμε και το πρόγραμμα. Εντάξει, το πρόγραμμα είναι το λιγότερο, όσο το ότι θα κάτσουμε να τσεκάρουμε λίγο ρόστε, θα κάτσουμε να τσεκάρουμε δυνατά και αδύναμα σημεία, θα δώσουμε κάποιες προβλέψεις για το ποιοι θα περάσουν από ομίλους, τις διασταυρώσεις να δούμε πώς θα πάνε. Ακριβώς. Γενικά θα έχουμε έτσι ένα... θεματικό, ας το πούμε έτσι. Μια θεματική εκπομπή. Κατά κόρον. Εντάξει, εννοείται ότι πάντα συζητάμε όλα τα είδη και όλα τα ύφος. Λοιπόν, ξέρεις τι, τώρα θα έχουμε και επιστροφή από Χαλκιδική αύριο, ίσως στο πρώτο σουκού. Εντάξει, όχι τόσο πολύ κόσμος, αλλά θέλουμε και εκεί. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί, φίλε, πραγματικά βγαίνουν προς τα έξω, ξέρεις, ειδήσεις με αυτοκτονίες όπως αυτή του διάσημου σεφ, ο οποίος δεν ήταν τόσο διάσημος νομίζω ως σεφ, αλλά ως τηλεοπτικός. Ήτανε τηλεοπτικός σεφ, αστέρας, ο οποίος έκανε ταξίδια γιατί σε όλο τον κόσμο και... Έκανε, να το πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, έκανε τις αμερικανικές εκδόσεις φυσικά, ναι, αυτού που έκανε ο Μαμαλάκης, ναι, στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Ναι. Δηλαδή τι, εκπομπές που φαγητό είχαν ως τουρισμός, θέμα... Φαγητό, αλλά ταυτόχρονα και τουρισμό. Δηλαδή έλεγε κάποια πράγματα για την είναι περιοχή. Είναι το αγαπημένο μου είδος τουρισμού. Απλά οφείλω να σου πω ότι όποτε πάω άλλοι ταξίδι, έχουν το σεξοτουρισμό, ναι, εγώ έχω φαγητό τουρισμό. Όποτε έτσι πάω ταξίδι, γυρνάω 5 κιλά παχύτερο. Σωστός, σωστός. Έτσι. Μ' αρέσει, είσαι παντρεμένος και καλά κάνεις. Λοιπόν... Και όταν δεν ήμουν παντρεμένος, γυρνούσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και παντρεύτηκες νωρίς. Βρήκες εκεί μια άγια κοπέλα, την παντρεύτηκες τέλος. Ακριβώς. Τι να ψάξω άλλο, μόνο σε φαΐδα. Πού να βρει. Κοίταξε, άμα είσαι τυχερός, σε φαγάδια θα την έβρισκες. Άμα είσαι τυχερός, πρέπει να ξέρεις την τύχη σου, φίλε. Έτσι, σωστό. Έτσι. Και πάμε τώρα στο σχόλιο. Ότι εντάξει, ο τύπος βέβαια το έκανε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είχε πολύ ωραίες εκπομπές, ναι, όπου πήγαινε και σε κάτι αυτές του Αμαζονίου, ξέρω εγώ. Εκεί δοκίμαζε τοπικά προϊόντα που έχω, θυμάμαι επεισόδια που πρώτα απ' όλα κυνηγούσανε το θύραμα. Το θύραμα που έχω, ρε παιδί μου, είχαν ένα ψάρι, κάτι σαν χέλια τεράστια, ξέρω εγώ, κάπου, ναι, στην Αφρική. Τα ψαρεύανε. Πήγαινε στα κανάλια εκεί που τα κυνηγούσαν, έδειχνε το πώς γίνεται η αλεία. Και μετά έδειχνε και πώς γίνεται το μαγείρεμα πρακτικά. Και ήταν μια. Να το πω. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Ακριβώς, αλλά δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με αμερικάνικη τηλεόραση. Δηλαδή δεν ήταν τόσο high class και society. Ναι, αυτό εννοείς. Ακριβώς. Δεν πουλούσε δηλαδή. Πολυτέλεια, lifestyle κτλ. Και πες το, και γκουρμέ φαγητό. Όχι. Πουλούσε φαγητό. Τα πάντα όλα. Normal, ό,τι υπήρχε στις χώρες εκεί κτλ. Τώρα. Εμένα με σοκάρει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος 60 χρονών. 62 πόσο είναι. Ναι. Αποφασίζει, φίλε, να βάλει τέλος στη ζωή του, όντας πρακτικά. Σούπερ επιτυχημένος. Ναι. Σούπερ επιτυχημένος οικονομικά. Σούπερ επιτυχημένος στο κομμάτι της αναγνώρισης στη δουλειά του. Σούπερ επιτυχημένος στο θέμα της παγκόσμιας, πώς λέγεται, αναγνωρισιμότητας, με την καλή έννοια αν θέλεις, έτσι. Κι όμως ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι, το πρώτο παράδειγμα που έρχεται στο μυαλό είναι ο Ρόμπιν Βίλιαμς, έτσι. Ο οποίος και αυτός, κοίταξε, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή. Από χρόνια κατάθλιψη, αλλά συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο δεν ήταν ιάσιμο, να το πω έτσι. Οπότε είχε αρχή Πάρκινσον, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ήταν κάτι. Ήταν, μια άλλη εκφυλιστική ασθένεια, η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ήξερε ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πάλι. Ναι. Είναι. Ξέρεις τι, είναι δεν δικαιολογείται. Είναι σοκαριστικό. Σε καμία περίπτωση. Και κυρίως είναι έτσι ανησυχητικό και το πώς προβάλλεται αυτό από τα media. Έτσι. Τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι έτσι η δικιά μου αντίληψη αυτό. Και μπορεί να είναι και λάθος. Διόρθωσέ με. Παλαιότερα η αυτοκτονία ήταν κάτι το οποίο δεν προβαλλόταν και τόσο πολύ. Δεν προβαλλόταν, ήταν κατακριτέο, γενικότερα ήταν κοινωνικά αποκλεισμένο. Γενικά και όχι, πλέον όχι είναι, μόνο στην Ελλάδα. Προβάλλεται σαν επιλογή. Και πλέον προβάλλεται και αν θέλεις και σαν κάτι πιο... Μποέμ. Ναι, κάτι πιο ότι, ρε, παιδί μου, προχωρημένο. Ναι, άμα θες να φύγεις... Πρόσεξε, είναι πολύ είναι επικίνδυνο. Είναι αυτό. Πολύ επικίνδυνο.
Ο καθένας έχει δικαίωμα φυσικά τη ζωή του να την κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην επηρεάζει τους δίπλα του. Έτσι. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από, Σοβαρά ψυχικά, από σοβαρά ψυχικά νοσήματα, βέβαια. Και δεν τους δίνεις και πολύ. Να το πω. Θάρρος. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες σχετικά με την προβολή τέτοιων παρεστατικών. Γιατί πέρσι, συγκεκριμένα, μια χρονιά τέλος πάντων, κατά την οποία δύο μεγάλοι αστέρες της παγκόσμιας ροκ σκηνής κάνανε το απονενοημένο διάβημα. Να το πω έτσι και τα λοιπά. Αλλά στη ροκ σκηνή προβλήθηκε. Ήταν ανέκαθεν ένας τρόπος να πεθάνεις. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί, και μάλιστα από υπερβολική δόση. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω ότι εκεί που ήταν famous ο τρόπος, να σου το πω έτσι και τα λοιπά, για τους ανθρώπους του χώρου, χωρίς να τσουβαλιάζω και να λέω ότι είναι περιπτώσεις, όντως η υπερπροβολή και πλέον, πώς να το πω, το πέρασμά του σαν ένας εναλλακτικός, πιο μποέμ τρόπος, δεν ξέρω κι εγώ αυτό ακριβώς, δεν μπορώ να το εξηγήσω και τα λοιπά, αλλά όντως είναι ανησυχητικό ότι συμβαίνουν δηλαδή τέτοια πράγματα και ότι τα περνάμε στο bite, τα περνάμε σαν τάξιμο, okay. Είχε τα προβλήματά ναι, του. Ναι, είχε τα προβλήματά του και το έκανε. Εγώ θα πω κάτι και φυσικά δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αυτό που είπες. Ο καθένας έχει δικαίωμα τη ζωή του να την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό... Αλλά δεν ξέρεις πραγματικά, ασχέτως θέσης, πόσο πετυχημένος μπορεί να είναι κάποιος κτλ. Και από το τι φαίνεται. Και ασχέτως εξωτερικής εικόνας, πολύ καλά, τι έχει μέσα στην ψυχή του. Έτσι. Το τι βάρος. Γιατί μεταξύ μας, τι... για να αυτοκτονήσει κάποιος άνθρωπος, σημαίνει ότι ψυχικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι. Δεν εννοώ ότι είναι ψυχασθενής, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Όχι, έχει βάρος. Αλλά έχει... δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι, γιατί γενικότερα ο οργανισμός μας είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να θέλει να ζήσει. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μπορείς τόσο πολύ εύκολα να πάρεις μια απόφαση να τελειώσει η ζωή ενάντια σου. Σε αυτό. Ναι. Αυτό, αλλά είναι πραγματικά απορίας άξιο το πώς έξω φαίνεται ότι κάποιος έχει μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα μέσα του είναι, μοιάζει ο ίδιος αποτυχημένος. Έτσι, ή το πώς μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί για να αποφασίζεις να αυτοκτονήσεις, σημαίνει ότι με τον εαυτό σου θεωρείς ότι έχεις αποτύχει σε κάποια πράγματα ή τέλος πάντων θα αποτύχεις. Υπάρχει μεγάλη υποκειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή. Εσύ στέκεσαι εδώ και ένας άλλος είναι σούπερ επιτυχημένος κάπου πολύ ψηλά και εκείνος, εσύ νομίζεις ότι είσαι αποτυχημένος γιατί δεν έχεις φτάσει εκεί που είναι εκείνος. Και εκείνος μπορεί να νομίζει ότι είναι αποτυχημένος γιατί δεν έκανε μάλλον αυτά που έκανες εσύ ή άλλα πράγματα. Δεν ξέρεις. Είναι πολύ γενική κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει το τι έχει. Βλέπεις τώρα τον Κριστιανό Ρονάλντο να ζητάει, ρε φίλε, 35 εκατομμύρια το χρόνο. Πόσο ζητάει, 40, το παιδί φαίνεται 50. Δεν έχει θέμα. Του αρέσει αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πόσα εκατομμύρια θα κάνει, πόσες ώρες θα γυμναστεί σήμερα και έτσι. Αν θα βάλει κανένα γκολ για να βγάλει την μπλούζα του να δείξει χιλιακού. Έτσι και αν θα πάει. Και τι χρώμα θα βάψει το μαλλί του Μπράβο. Καγκουρίστικα. Και άμα φαίνεται καλά το μαλλί. Και άμα φαίνεται καλά το μαλλί και το ζελέ και ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ. Είναι και. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Και ο Μέση και ο Κριστιάνο, εντάξει, δεν τους λες και ομορφάντρες. Έτσι. Όχι, εντάξει, ναι, εννοείται. Δεν είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό τους. Έχουν πολύ όμορφη τσέπη. Ας πούμε. Ναι, την τσέπη δηλαδή την παντρευόμουν. Ναι. 100%. Αλλά, ρε παιδί μου, ο Κριστιάνο έχει καρτουνίστικη φάτσα. Και οι δύο έχουν. Έτσι. Ναι, απλά ανάλογα όχι, όπως το όχι, ο άλλος κάνει και γκριμάτσες. Δηλαδή, ο Μέση. Είναι ένα παιδάκι, ρε. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Άμα δεν έκανε την καριέρα. Τα χαρακτηριστικά του Μέση είναι πιο καρτουνιστικά. Δεν είναι καρτουνιστικά. Είναι, ρε. Εσύ. Πώς δεν το είναι. Το μαλλί όταν ξεκίνησε, ίσως. Το μαλάκι. Ειδικά όταν... τώρα έχει αφήσει και το μουσί. Τώρα με το μουσί, εντάξει. Αλλά ο Κριστιάνο έχει. Δηλαδή, άμα τον δεις πώς γελάει. Δεν ξέρω. Έχει εκφραστικό πρόσωπο. Παίζει να έχει κάνει και πλαστική. Έχει πιο εκφραστικό πρόσωπο. Παίζει να έχει κάνει και πλαστική. Γιατί γελάει κάπως περίεργα. Το παλιγάρι. Το χοντρίναμε τώρα, το πήγαμε. Το ελαφρύναμε τελείως. Μα αυτό είναι το αλληλούια, φίλε. Από τη μία μεριά. Από τα ύψη στα βάθη. Έτσι. Είμαστε είτε του ύψους είτε του βάθους. Εγώ θεωρώ ότι πάντως θα πρέπει λίγο να δούμε το από πού ενημερωνόμαστε. Σίγουρα. Να φιλτράρουμε το οτιδήποτε ακούμε. Πολύ σημαντικό. Τώρα μιλάς για το διαδίκτυο, έτσι. Γενικά. Ξέρεις πόσα άτομα. Εγώ δεν το λέω. Κοίταξε. Εγώ για αυτό για την αυτοκτονία δεν το είπα με την έννοια, ρε παιδί μου. Ηθικοδιδακτικά. Καταλαβαίνω πώς. Το είπα με το πώς προβάλλεται αυτό. Γιατί διαβάζω, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, πολλούς επικίδιους με την έννοια όμως της αποθέωσης στα μίντια. Ότι έφυγε τώρα που ήταν ψηλά, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι και ό,τι καλύτερο.
Όχι. Και σίγουρα πάνω σε αυτό που λες για να ρίξουμε πρόστα, είναι πολύ σημαντικό στην εποχή που η πληροφορία διαδίδεται τόσο γρήγορα και από παντού, πλέον πρέπει να είσαι 10 και 15 και 20 φορές προσεκτικός να τσεκάρεις τις πηγές που προέρχονται οι ειδήσεις τις οποίες διαβάζεις. Έτσι, διαμορφώνουν κοινωνίες, διαμορφώνουν εκλογικά αποτελέσματα, διαμορφώνουν το μέλλον της ζωής μας. Δεν είναι... Κοίταξε, δεν μπορείς να μην... δεν είναι λύση να μην διαβάζεις ή να μην ενημερώνεσαι. Γιατί όχι. Πολλοί καταφέρουν. Αλλά είναι εκεί... λύση να φιλτράρεις αυτά που διαβάζεις. Ναι. Από πού τα διαβάζεις, το πώς το γράφει ο άλλος. Και τα φιλτράρεις και μέσα σου. Το και κατά μέσα πόσο σου. Έχουν λογική, δηλαδή διαβάζεις κάτι. Σε επηρεάζουν, ναι. Το κατά πόσο σε επηρεάζουν. Έτσι. Έτσι. Όσον αφορά τις απόψεις σου, τα ιδανικά σου. Δηλαδή, έτσι. Να το πω διαφορετικά, να το φέρω στα αθλητικά, να τη γυρίσω στην κουβέντα. Δεν γράφει μια, κάτι, γράφει μια εφημερίδα στο εξώφυλλό της κάτι το οποίο προωθεί τη βία. Ναι. Εσύ σε ποια μεριά θα σταθείς? Στη μεριά του τι κάνουν οι λαλάκες, συνήθως και το γράφουν στο εξώφυλλο κτλ. Ή στη μεριά του πάμε να πλακωθούμε. Αν πρόκειται υπέρ της ομάδας σου, θα το σχολιάσεις γελώντας. Αν πρόκειται κατά της ομάδας σου, θα το σχολιάσεις με μπινελίκια. Είναι ξεκάθαρα. Γιατί εκεί παίζει το κομμάτι, ναι, το συναισθηματικό. Ναι, αλλά δεν πρέπει να το σχολιάσεις και σαν ένας λογικός άνθρωπος διαβάζει κάτι. Πρέπει. Αλλά έτσι. Επειδή πέφτει το συνέστημα μέσα, πάντα θα το σχολιάζεις. Πρέπει να το φιλτράρεις και το συνέστημα. Πολύ υποκειμενικό. Ναι, πρέπει να το φιλτράρεις και το συνέστημα. Όσον αφορά την ενημέρωση. Ναι. Όσον αφορά την ενημέρωση. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή διάβασες κάτι. Να... Το οποίο ακούγεται καλά στα αυτιά σου, καλά στα αυτιά, ναι, σου ή τέλος πάντων σου δημιούργησε έναν συνειρμό να πηγαίνεις και να... Σχόλιο. Ναι. Τελευταίο για να φύγουμε. Άσχετο με αυτά που λέμε, ήθελα να το σχολιάσω όμως. Λοιπόν, το πόσο μαγικός είναι ο ομαδικός αθλητισμός και γενικότερα ο αθλητισμός. Αλλά ο ομαδικός αθλητισμός για μένα φαίνεται στους τελικούς του NBA, που εντάξει, προφανώς έχετε πληροφορηθεί ότι κέρδισαν οι Warriors με 4-0 κτλ. Ναι. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση ένα περιστατικό το οποίο βγήκε σήμερα, μετά το τέλος δηλαδή των τελικών, όπου ο LeBron James, πρόσεξε, ο LeBron James, όχι εγώ και εσύ, ο LeBron James μετά το τέλος του πρώτου αγώνα που τον χάσαν όπως τον είχαν χάσει, έγινε και viral, έτσι, έγινε σε όλο το ίντερνετ έπαιξε, όπου το μάτι ήταν στην ισοπαλία και τελικά δεν κάνανε τελευταίο σουτ γιατί μπερδεύτηκε ο συμπαίκτης του και νόμιζε ότι κερδίζανε, ναι, και τα λοιπά και πήγε στην παράταση και το χάσανε. Και είχαν και time out να πάρουν τώρα, για να και είχαν και time out, δεν το πήρε ο προπονητής και τα λοιπά, ναι. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Παρόλα αυτά που είσαι ένας αθλητής ο οποίος είσαι μπαρουτοκαπνισμένος, έχεις πάει, είναι ο ένατος τελικός που έχεις πάει, ο ίδιος λέει έπαιξε στα τρία επόμενα παιχνίδια με τραυματισμένο χέρι. Έτσι. Γιατί από τα νεύρα του στα αποδυτήρια έριξε μπουνιά στο πινακάκι εκεί που, ξέρεις, για τα συστήματα και τα λοιπά. Και έπαιζε, εντάξει, το κράτησε κρυφό γιατί δεν ήθελε να φανεί αυτό και στους αντιπάλους, ας πούμε, ότι έχει πρόβλημα και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε τώρα, έτσι, πως ένας αθλητής ο οποίος παίρνει εκατομμύρια, ο οποίος δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν, γιατί όλοι τον θεωρούν κορυφαίο, ακόμα και, δηλαδή, πάμε και λέμε, έρχονται κάποιοι και λένε πάτε μαζεύεστε, παίζετε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πλακώνεστε και μαλώνετε. Γιατί το κάνετε αυτό? Και βλέπεις ότι άλλοι που βγάζουν εκατομμύρια φίλοι, και τρελαίνονται, ρε φίλε. Τρελαίνονται. Εντάξει, γουστάρουμε περί άθλημα. Κοίταξε, περί ταινία, αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του ομαδικού αθλητισμού. Πάντα θα έχει, επειδή έχει να κάνει με. Είναι αλληλεπίδραση χαρακτήρων και προσωπικότητων. Ακριβώς, εκεί μπαίνουν μέσα τα συναισθήματα τα οποία είναι μη αγωνιστικά. Έτσι, και βλέπεις ότι αλλάζουν, ρε παιδί μου, τις καταστάσεις. Φίλε, αυτό. Τον δικαιολογώ απόλυτα. Τρελάθηκε. Είχε κάθε δίκιο. Εντάξει, τρελάθηκε, έτσι. Αλλά αυτός τους επέλεξε κιόλας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι, γιατί ναι, ναι. Έχει το απόλυτο στην ομάδα του. Αυτός αλλά οι γκριμάτσες του LeBron στους φετινούς τελικούς είναι επικές. Επικές. Λοιπόν, αυτά. Ήταν ακόμα ένα αλλούια. Προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία στην Αθηνά στα κύριε 6 για να πάτε να κάνετε τα έπιπλα των ονείρων σας και να τα πάρετε σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 σε μουντιαλική, μπράβο, εκπομπή. Μουντιάλ, καθαρά. Έτσι, καθότι την Πέμπτη. Θα τα πούμε όλα. Που μας έρχεται, έχουμε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχουμε κάθε χρόνο αυτή τη χαρά. Κάθε 4 χρόνια. Οπότε από εδώ και πέρα θα μουντιαλιστούμε έντονα. Εσείς μένετε εδώ πέρα, Τάσο Στρέκα, Στέλιος Παπαντονίου. Εμείς σας ευχόμαστε ένα καλό Σάββατο βράδυ. Να πιείτε τα ποτάκια σας ήρεμα και ειρηνικά. Και να φυσικά να συντονιστείτε αύριο πάλι εδώ το απόγευμα 7 με 10 να ακούσετε το Αλληλούια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.